Εργασίας, επειδή εντάξει, τη τακτική την ξέρουμε. Αν θα δηλώσουμε συμμετοχή, αλλά κάντε το εναλλάξει για να υπάρχει μια συζήτηση. Πάντα εναλλάξει. Πάντα εναλλάξει, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κυριτέ, πάντα εναλλάξει. Ο κύριος Κρητικός, ο κύριος Ζερβός, ορίστε κύριε Κανταρζή, η κυρία Τελή, ο κύριος Χόνδρος, ο κύριος Χατζηχριστοφής, κύριε Κασιώτη, ο κύριος Αυρίθης, ο κύριος Φραγκούλης γράφτηκε. Έχω παρελείψει κανέναν. Όχι. Ένα με γράψατε και... Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Κυρίτσης. Ο κύριος Κυρίτσης. Ορίστε κύριε Φραγκούλη, πάρτε το λόγο εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπόψη ότι από τους δημοτικούς συμβούλους ο χρόνος είναι 4 λεπτά. Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Σύντομη. Ευχαριστώ πολύ. Συνηθίζω, νομίζω, να τηρώ τους χρόνους και επειδή τα θέματα που συζητάμε σε γενικές γραμμές είναι αλληλένδετα, δηλαδή τα ζητήματα που συζητήσαμε την Παρασκευή το βράδυ και αφορούν στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, έρχονται να υλοποιηθούν μέσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020. Δυστυχώς, και αυτό δεν αφορά αποκλειστικά κριτική στην τωρινή Δημοτική Αρχή, αλλά η κριτική μου επεκτείνεται τουλάχιστον από εκεί που έχω εγώ εικόνα, από τις Δημοτικές Αρχές από το 2011 μέχρι και σήμερα και την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη δημιουργία του ενιαίου Δήμου της ΚΟ. Επί της ουσίας, αν βάλετε κάτω τους 10 τελευταίους προϋπολογισμούς που έχουν συνταχθεί και κάνετε μία ανάλυση στους κωδικούς, στους τίτλους, στα έργα, στις δράσεις, στις μελέτες, θα δείτε ότι οι διαφορές τους είναι πραγματικά ελάχιστες. Θα δείτε πράγματα να έρχονται από τους πρώην καποδιστριακούς δήμους και να συνεχίζουν να υπάρχουν στους προϋπολογισμούς του ενιαίου Δήμου της ΚΟ, χωρίς να ολοκληρώνονται, χωρίς να παίρνουν σάρκα και οστά και οι πολίτες να περιμένουν κάθε φορά και σε κάθε ενδεχομένως εκλογική αναμέτρηση να ακούνε τα ίδια και τα ίδια. Εκ των πραγμάτων, επίσης, ο προϋπολογισμός του Δήμου της ΚΟ, όπως και των προηγούμενων 10 σχεδόν προϋπολογισμών, είναι πλασματικός. Πλασματικός υπό την έννοια ότι όχι ότι κάποιος τον έχει πειράξει ως προϋπολογισμό, αλλά επί της ουσίας με τον τρόπο που συντάσσονται, με την ανάγκη να είναι, λόγω των υποχρεώσεων που βάζει η κυβέρνηση, με την ανάγκη να είναι ισοσκελισμένος, δεν ανταποκρίνεται και δεν παρουσιάζει προς τα έξω την πραγματική εικόνα. Το ίδιο βέβαια και με τα εκτελεστέα έργα. Ρώτησα προχθές και φυσικά η ερώτηση είναι ρητορική, αν υπάρχει δυνατότητα, έστω και μία στο εκατομμύριο εγώ θα έβαζα την πιθανότητα, να εκτελεστούν μέσα στο 2020 προβλέψεις έργων συνολικού κόστους 19 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθουμε στο τέλος του 2020 και θα δούμε ότι τα έργα που εκτελέστηκαν δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, προστεί το άγχος, προστεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί είναι πλασματικός ο προϋπολογισμός του Δήμου της ΚΟ. Και μόνο τα 15 εκατομμύρια των ΠΟΕ, που επί της ουσίας αποδέχονται πλέον όλες οι δημοτικές αρχές ότι είναι ένα ποσό που δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ και προβλέπουμε μικροποσά, τα οποία γύρω στις 400, 500, 600 χιλιάδες ευρώ κάθε φορά, τα οποία κυρίως αφορούν τα τελευταία έτη και δεν αφορούν τα παρελθόντα, τα τελευταία δύο έτη, και δεν αφορούν αυτά που έρχονται από τα παρελθόντα έτη. Ουσιαστικά τι μας λένε, ότι πολιτικά έχουμε αποδεχθεί ότι υπάρχει ένα νούμερο μέσα στον προϋπολογισμό του Δήμου της ΚΟ, της τάξης, επαναλαμβάνω, των 15 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προέρχεται από τι. Προέρχεται από πολιτικά ρουσφέτια διαχρονικά, τα οποία μπορεί να έχουν να ανάγονται ακόμα και στους, ανάγονται σίγουρα ακόμα και στους καποδιστριακούς δήμους. Έχουν μέσα αυτό που κάνουν τώρα τελευταία και οι κυβερνήσεις, επί της ουσίας δηλώνουν ότι το καλό είναι να είσαι παταχτσής, γιατί κάποια στιγμή ο νόμος και κάποια κυβέρνηση θα έρθει και θα σου διαγράψει ή θα σε διευκολύνει για κάποια πράγματα που οι άλλοι πλήρωναν έως τώρα. Αυτό είναι το ένα νούμερο.
Το άλλο νούμερο που κάνει, ακόμα, που κάνει περισσότερο πλασματικό το συγκεκριμένο προϋπολογισμό που συζητάμε σήμερα, είναι το νούμερο που διαμόρφωσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή που και έρχεται η σημερινή να το επιβεβαιώσει και να το επαυξήσει. Είναι το νούμερο που αφορά στα δημοτικά τέλη. Αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό του 2020 υπάρχουν 3.300.000 ευρώ χρήματα των δημοτών, τα οποία παρακρατούνται επί της ουσίας παράνομα. Χρήματα που έχουν προέλθει από ανταποδοτικά τέλη και τα οποία έπρεπε να αποδοθούν πίσω στους δημότες. Αντί λοιπόν να αποδοθούν πίσω στους δημότες, συνεχίζετε και τα παρακρατάτε στον προϋπολογισμό, δεν επιστρέφετε με μείωση τελών έτσι όπως θα έπρεπε και κατά την δική μου εκτίμηση και την όποια εμπειρία διαθέτω ως προς την εκτέλεση των προϋπολογισμών, θα δείτε ότι στο τέλος της επόμενης χρονιάς τα παρακρατούμενα τέλη από τους δημότες όχι δεν θα έχουν μειωθεί όπως προβλέψατε, αλλά κατά τη δική μου άποψη θα έχουν αγγίξει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, με ένα νούμερο, με λίγα λόγια, 18 εκατομμυρίων ευρώ, που λειτουργεί ως πλασματικό νούμερο μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι κάνουμε μια διαχειριστική λειτουργία του Δήμου, που εν πάση περιπτώσει, αν τη συγκρίνουμε και με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων που κατατέθηκε την Παρασκευή, επιστρέφουμε στην προσωπική μου διαπίστωση, την οποία την είχα καταθέσει προεκλογικά, ότι με τέτοιου τύπου άσκησης πολιτικής, επί της ουσίας αναιρείται συλλήβδην η όποια λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων. Θα μπορούσαμε αυτά που βλέπουμε αποτυπωμένα εδώ και την Παρασκευή στο ΠΕΕ, καθώς και στους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων, να έχουν συνταχθεί αποκλειστικά από τους εργαζόμενους και, έτσι, και να εφαρμόζονται από τους ίδιους και έτσι η ΚΟΑΚΗ κοινωνία να γλιτώνει ενδεχομένως, σε εισαγωγικά το βάζω, και τις αποζημιώσεις τις οποίες παίρνουν οι αιρετοί, χωρίς να θίγω αυτό το κομμάτι. Είναι σημαντικό, ελπίζω προϊόντος του χρόνου να το δείτε και να μεταβάλλετε την πολιτική σας, να αρχίζουμε σιγά σιγά να μιλάμε στον κόσμο με τα πραγματικά νούμερα και τα πραγματικά μεγέθη. Αυτό θα ήταν μια κατάκτηση. Άσχετα το πώς καταθέτουμε τους προϋπολογισμούς για τα παρατηρητήρια, για τα Υπουργεία Εσωτερικών, για την κυβέρνηση, αν εδώ μπορούσαμε να μιλάμε με πραγματικά νούμερα, με τα 10 έργα που θα γίνουν το 20 και όχι παραπάνω, χωρίς πολλές υποσχέσεις, με τα πραγματικά έσοδα του Δήμου, με τα πραγματικά έξοδα του Δήμου, τότε θα κερδίζαμε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Όλοι μας, όχι μόνο οι δημοτικές αρχές, θα κερδίζαμε το στοίχημα της εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Η κυρία Τελή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, αναφέρθηκε δηλαδή σε κωδικούς για όσον αφορά για τα ασφαλτικά, την αγορά απορρεματοφόρων, προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, μείωση τελών, παιδικές χαρές, γήπεδα, για το χώρο ταξικό, την ενεργειακή αναβάθμιση όσον αφορά με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί για το ΔΙΚ, αναβίωση του ενιαίου φορέα, την ανάδειξη της υποκρατικής ταυτότητας. Όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν είναι αυτά τα οποία θα τρέξουν το 2020. Στον προϋπολογισμό αυτό προβλέφθηκαν έργα που μπορούν να γίνουν. Καλό θα είναι να μην προϋπολογίζουμε ποσά που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όπως έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δίνουμε έμφαση στην καθημερινότητα και αυτό είναι γεγονός. Αλλά όχι μόνο στην καθημερινότητα. Οφείλουμε να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό και οφείλουμε επιτέλους να νοικοκυρέψουμε το Δήμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ορίστε. Μέσα από την πολιτική εισήγηση τόσο του Δημάρχου όσο και του Αντιδημάρχου δηλώνει την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας. Είναι ισοσκελισμένος όπως προβλέπεται από τις οδηγίες του Υπουργείου. Αναδεικνύεται η πολιτική στόχευση της Δημοτικής Αρχής. Εγγράφονται έργα και δράσεις που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη. Από την οικονομική αναλυτική αναδείχθηκε επίσης ότι ο Δήμος δίνει έμφαση στην κοινωνική πολιτική μέσω δράσεων που θα δώσουν κίνητρα στη νέα γενιά για να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον τόπο της. Στην τρίτη ηλικία και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τη στήριξη του Δήμου για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαφύωσής τους. Για τους λόγους αυτούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ τον υπερψηφίζω. Ευχαριστώ, κυρία Κανταρζή.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα ήθελα να προτείνω στον κύριο Αντιδήμαρχο και στο Σώμα να εγγραφεί ένας κωδικός, ο οποίος να αφορά την εκπόνηση μελέτης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών. Όπως είδατε και προχθές σε αυτήν εδώ την αίθουσα, η ανάγκη εκπόνησης αυτής της μελέτης προκύπτει και από τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων που κατατέθηκαν από εμάς. Σε συνέχεια, λοιπόν, της τοποθέτησής μου, θα ήθελα να παραδώσω και ένα έγγραφο με υπογραφές από συμπολίτες μας στο Προεδρείο. Το συγκεκριμένο έγγραφο βρίσκεται ήδη στις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν εντάχθηκε σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τότε, οπότε ζητούμε να ενταχθεί τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παρισίδη. Ο κύριος Ζερβός, ο Μανώλης. Ορίστε, κύριε Ζερβέ. Δεν θα καταχραστώ τον πολύτιμο χρόνο σας, ούτε το δικό σας, ούτε των συναδέλφων. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις επιγραμματικά και με αφορμή τις τοποθετήσεις των μελών της Δημοτικής Αρχής στην προχτεσινή συνεδρίαση για το τεχνικό πρόγραμμα, κυρίως την οποία παρακολούθησα εκ των προγραμμάτων από το σπίτι. Σαφώς και θα προχωρήσετε στο οριστικό κλείσιμο της ΑΤΕΚΑ και την απορροφήση των μηχανημάτων της από τον Δήμο. Και το λέω αυτό γιατί χειρίστηκα την υπόθεση σαν πρόεδρος. Και σε αγαστή συνεργασία με την κυρία Αντιδήμαρχο, αλλά και με τον κύριο Μιλωνά, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος είναι και μέτοχος της εταιρείας, ο υπάλληλος απολύθηκε, πληρώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και είμαστε στην τελική φάση. Εξάλλου, η κυρία Ζάνου μπορεί να σας πληροφορήσει για τα τεκτενόμενα. Και φυσικά το Μπιλμπάο, που ήταν παρατημένο και λατημένο στο ΧΙΤΑ, αυτό μεταφέρθηκε στην Αντιμάχια, στο εργοτάξιο, φτιάχτηκε και λειτουργήσε με προσωπική ευθύνη του Δημάρχου, του κ. Κυρίτση, τότε, το οποίο σας το παραδώσαμε να δουλεύει και με υλικά. Και η δυνατότητα αυτή που σας δώσαμε ήταν αυτή που σας έδωσε τη δυνατότητα να κάνετε τις άμεσες παρεμβάσεις το πρώτο διάστημα, κυρίως στον επαρχιακό. Όμως είναι ανεπίτρεπτο να ακούγεται εδώ μέσα από εσάς ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς και ότι οι γονείς πρέπει να βγουν στους δρόμους. Αυτές οι δηλώσεις νομίζω ότι είναι εντελώς άκερες και επικίνδυνες και δεν πρέπει να γίνονται. Εξάλλου, οι παιδικοί σταθμοί μας λειτουργούν πλέον με άδειες λειτουργίας, τις οποίες εμείς με πολύ κόπο και χρήματα των δημοτών καταφέραμε να αποκτήσουμε. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, δεν μπορώ να καταλάβω την αναφορά του κυρίου Χατζηχριστοφή για τον έλεγχο που θα κάνει η ΕΕΤΑ και συγκεκριμένα για τον παιδικό σταθμό της Κεφάλου. Ελέγχονται κατά καιρούς οι παιδικοί μας σταθμοί από την ΕΕΤΑ και νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν θέματα που πρέπει να θεραπεύσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί, κύριε, έχετε την ευθύνη που σας έδωσε ο κοακός λαός και σας την έδωσε ακέραια. Θα έλεγα ότι πρέπει κάπου να πάρετε αποστάσεις από ένα σκηνικό Μάρθας Βούρτσι που παρακολουθώ με τους κοντινούς δρόμους, τους βρώμικους, τα βρώμικα σχολεία,
ότι πήρατε αναχείρας βόμβες ορολογιακές. Ξέρετε, η καθαριότητα στα σχολεία επί το πλήστον γίνεται στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Εκεί ανοίγουν τα σχολεία, έχουν οι διευθυντές στα σχολεία, οι δασκάλοι, οι καθηγητές, αλλά και το προσωπικό. Τα σχολεία, σε μια αναφορά που έκαμε ο κύριος Δήμαρχος, εάν δεν ακολουθήσαμε τον δρόμο και τον τρόπο που ακολουθήσαμε για να τα επισκευάσουμε, σήμερα δεν θα είχατε σχολεία ούτε να εγγενιάζετε, αλλά ούτε και να επισκέπτεστε. Και αναφορές που έχουν γίνει για κάποιες τυχόν ζημιές, που μπορεί να παρατηρούνται όσον αφορά τις μονώσεις ή οτιδήποτε άλλο, γνωρίζετε ότι τα σχολεία είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και υπεύθυνοι είναι οι εργολάβοι, οι οποίοι και θα φροντίσουν να το αποκαταστήσουν. Αν δεν είχαμε ακολουθήσει το δρόμο αυτό, σήμερα θα ήμασταν στο επίπεδο που είναι και οι άλλοι δήμοι που έπαθαν ζημιές από τέτοια φαινόμενα. Τελευταία εγκαταλείφθηκε ένα λύκειο στην Κρήτη, από ό,τι είχα διαβάσει, ένα ΕΠΑΛ, το οποίο κανένας δεν κάνει λόγο για το πότε μπορούν να επιστρέψουν οι μαθητές. Εμείς καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τα σχολεία και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα που αποζητούσε η μαθητική κοινότητα, αλλά και ο κόσμος της ΚΟ. Σε άλλη περίπτωση, θα ήμασταν στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το λιμάνι, στην καλύτερη περίπτωση, να έχουν αρχίσει οι εργασίες. Κύριε Ζεβές, παρακαλώ πολύ, πάντα στα 6 λεπτά. Ορίστε, προχωρήστε. Ή θα ήμασταν στην φάση που είναι οι εκκλησίες μας ή και τα τεμένη. Να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, αφού έχω καταχραστεί λοιπόν τον χρόνο, και να πω κάτι που νομίζω ότι θα είναι επικοδομητικό. Ήταν κάτι που ανέφερα στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και φαντάζομαι ότι θα ήταν και έτοιμα στην Λαϊκή Συνέλευση, εάν είχε ακολουθήσει. Επί των ημερών μας, λοιπόν, έγινε ένα έργο προς τον Άγιο Ιωάννη, ένας δρόμος, ένα ασφαλτικό, το οποίο με αρκετές χιλιάδες ευρώ των κόων δημοτών, ο οποίος χρειάζεται μια επέμβαση στις άκρες του δρόμου με μπετόν για να διασφαλιστεί. Δεν το έχετε συμπεριλάβει στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά αυτό μπορείτε πολύ εύκολα να το κάνετε, γιατί από όσο γνωρίζω, στις 31 Αυγούστου σας αφήσαμε 700 κυβικά μπετόν, το οποίο μπορείτε από εκεί να πάρετε μπετόν. Έχετε και το ανάλογο προσωπικό, υπάρχει το ανάλογο προσωπικό στο Δήμο και μπορείτε άμεσα να κάνετε μια επέμβαση εκεί. Αν δεν το κάνετε, θα φανεί ότι απλά αντιπολιτεύεστε την αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ζερβέ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι μια κορυφαία διαδικασία για το Δήμο και αποτελεί το βασικότερο εργαλείο διοίκησης απαραίτητο για την καθημερινή λειτουργία αλλά και την υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του καταθέτει σήμερα η Δημοτική Αρχή, απαντά στις ανάγκες της καθημερινότητας και διαθέτει παράλληλα ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η Δημοτική Αρχή, παρά την πίεση του χρόνου, από την ανάληψη των καθηγόντων της, προχώρησε σε διαβούλευση, κατέγραψε τις ανάγκες και κατήρθησε ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό συμβατό με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας, αλλά και ταυτόχρονα προσαρμοσμένο στο πλάνο ανάπτυξης που τέθηκε στην κρίση του κοακού λαού στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Προσωπικά δεν πιστεύω στην υπηρεσιακή παρουσίαση του προϋπολογισμού, αλλά σε ένα πολιτικό προϋπολογισμό. Η πολιτική βούληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να ξαναφέρει η Δημοτική Αρχή στην επιφάνεια στάσιμα μεγάλα έργα, όπως είναι τα χωροταξικά, και θέλω να πω στην κυρία Ρούχο ότι τα σχέδια πόλης Κεφάλου και Καρδάμενας, ανεξάρτητα από το ΣΧΟΑ που πράγματι αποφασίσαμε να σταματήσει, μπορούν να προχωρήσουν, γιατί υπάρχουν εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια και στην Κέφαλο και στην Καρδάμενα.
Επίσης και το νέο κημητήριο κεφάλαιο που μπαίνει είναι από αυτά που επαναφέρομαι στην προσλήση, καθώς και έργα προστασίας ακτών. Επίσης πρέπει να πω, επειδή πολλά λέγονται για τα μεγάλα έργα, παρότι θα πω για δύο λόγους, τα αποχετευτικά και τα βιοκά είναι βέβαια έργα της ίδρυυσης και δεν θα πρέπει να οικειοποιούνται από κάποια δημοτική περίοδο, γιατί είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τέτοιες ευέλειες έργα μέσα σε μια δημοτική περίοδο. Θέλω να πω ότι ο βιοκά της κεφάλου, και θέλω για συγκεκριμένο λόγο να το πω, είχε ανατεθεί, το 2005 είχαν ανατεθεί οι μελέτες για να γίνει τύπου κόμπακ, με λεφτά τα οποία ήταν της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδοθούν στην Κέφαλο, γι' αυτό περισσότερο. Και δεν μπορεί να οικειοποιηθεί μια δημοτική περίοδο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τέτοια έργα θα πρέπει τουλάχιστον τρεις δημοτικές περιόδους για να ολοκληρωθούν, να ιεραρχηθούν, να μελετηθούν και να κατασκευαστούν. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή καταθέτει έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι οικοκυρεμένος, ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος. Γι' αυτό και το ψηφίζω. Ευχαριστώ, κύριε. Η κυρία Πίβασο. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, κανονικά σήμερα, σεβόμενοι απολύτως βέβαια τον κανονισμό και γνωρίζοντας την ειδική συνεδρίαση, δεν επέμεινα στο να διαβαστεί η επιστολή που σας έστειλα. Που είχε να κάνει με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συνεδρίαση μάλλον την τελευταία. Ειλικρινά λοιπόν, σεβόμενη την διαδικασία, το αποδέχομαι. Είμαι σίγουρη ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθεί, έτσι κι αλλιώς η επιστολή αυτή έχει δει και το έχει σταλεί στα ΜΟΜΟΕ. Να σας πω επίσης ότι για τη συγκεκριμένη επιστολή, επειδή ταυτίστηκε και ακούστηκε και εδώ μέσα ότι είχε να κάνει μόνο με τα σχόλια που ήταν εις βάρος μου, η αποχώρηση της δημοτικής μας ομάδας από την αίθουσα, από τη συνεδρίαση, είχε να κάνει κυρίως με τα προσβλητικά σχόλια προς τις οικογένειές μας, που κατ' επανάληψη έχει γίνει. Πάμε στο σημερινό, στον προϋπολογισμό. Αναφερθήκαμε στην κοινωνική πολιτική επιγραμματικά, κοινωνική πολιτική, η οποία δεν χρειάζεται τίποτα καινούριο. Πιθανόν και γιατί ολοκληρωμένα παραδόθηκε ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής από την προηγούμενη περίοδο συμμετέχει στις δράσεις ο Δήμος μας σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΤΕΒΑ, του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Ανοίχτηκαν επιπλέον δράσεις και παροχές για τα ευάλωτα άτομα. Η διανομή τροφίμων συνεχίζεται και έγινε και φέτος στις γιορτές με διαγωνισμό για τα τρόφιμα. Τους συνήθεις σε αδιάβλητους διαγωνισμούς που κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και παραδόθηκαν όλα έτοιμα. Όπως και αύριο το πρωί, και αυτό είναι και, έχει και τη μορφή ανακοίνωσης, κύριε Πρόεδρε, φτάνουν στην ΚΟ δύο υπερσύγχρονα λεωφορεία που θα ενισχύσουν το στόλο της αστικής συγκοινωνίας και εκπαπιάς του Δήμου μας, τα οποία μέσα από μια αδιάβλητη, ξεκάθαρη, πεντακάθαρη, σας λέω, διαδικασία, η οποία ήταν και επίπονη, κράτησε περίπου δύο χρόνια. Τη σύμβαση για την προμήθεια την υπέγραψα τρεις μέρες μόλις πριν παραδώσουμε. Έρχονται να ενισχύσουν λοιπόν ένα στόλο. Και επειδή μέχρι τώρα τα δείγματα δεν δείχνουν και περισσή μεγαλοψυχία, φαντάζομαι ότι με πανηγυρικούς αύριο ή τις επόμενες μέρες θα τεθούν σε κυκλοφορία και θα παρουσιαστούν και αυτό ως έργο της παρούσας Δημοτικής Αρχής, όπως οι ασφαλτοστρώσεις, όπως η διανοίξη οδών στο κακό πρινάρι, όπως ο εξυγχρονισμός των παιδικών σταθμών κτλ. Θέλω να πω ότι για τις 600.000 ευρώ που επιμείναμε και μάλλον ο Αντιδήμαρχος δεν το αντιλήφθηκε, δεν θα το διορθώσει και θα δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον, το να μην προβλέπεται στο σύνολό τους η διεκδίκηση από το θα δοθούν από το Δήμο στην Κεκπαπιάς, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Υπάρχει ήδη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της προηγούμενης περίοδου, όπου με δήλωση του Δημάρχου, του κ. Κυρίτς, τότε εδώ μέσα, ήταν ότι το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ. Επιμένω, οι 600.000 ευρώ πρέπει να καταβληθούν, να εγγραφούν όσο έχουν. Οι 200.000 ευρώ είναι το ένταλμα το οποίο είχε σταλθεί σε πρώτη φάση στο ελεκτικό συνέδριο και είχε απορριφθεί. Η οικονομικοτεχνική μελέτη πρέπει να επικαιροποιηθεί από το Δήμο εάν τη βρείτε. Κυρίως όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν αφορούσε την Κεκπαπιάς όπως υπόθηκε λανθασμένα,
αλλά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τότε ΔΕΑΣ, όταν έγινε κοινοφελής επιχείρηση, δηλαδή και ΑΣ, μίας από τις συγχωνευτήσεις στην ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ για την ίδρυση ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ κοινοφελής επιχειρήσης. Το αφημί φυσικά και ήταν καινούριο της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ. Να σας θυμίσω ότι όλα τα υπόλοιπα από όλες τις κοινοφελείς επιχειρήσεις παρέμεναν ανοιχτά, πληρώσαμε πάρα πολλά πρόστιμα, εκκρεμούν ακόμα δύο, δεν μας πήρε ο χρόνος να ολοκληρωθούν, καθαρά διαδικαστικά. Τον προϋπολογισμό τον καταψηφίζουμε, είναι δεδομένο, δεν θα ξαναπάρω το λόγο εγώ γι' αυτό και το κλείνω. Το μόνο που έχω να προτείνω είναι ότι στην επόμενη συνεδρίαση και με αφορμή την επιστολή που έστειλα, θα ήθελα, έχοντας το χρόνο όλο αυτό όλοι μας, και λόγω του ότι θα μεσολαβήσουν οι γιορτές βεβαίως, γιατί δεν πρόκειται να συνεδριάσουμε πιο πριν, ας κάνει ο καθένας την αυτοκριτική του και ερχόμενοι εδώ μέσα να έχουμε τη μεγαλοψυχία να παραδεχτούμε τα λάθη της ύβρης που έχουν εξαπολυθεί σε πρόσωπα και οικογένειες και ας ζητήσουν συγγνώμη όσοι το έκαναν. Καλές γιορτές σε όλους, αν δεν ξαναμιλήσω. Ευχαριστώ, κύριε Απή. Ευχαριστώ. Ειδικός Αντώνης, κύριε Κρητικά, έχετε λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με μια αναφορά στην Επιτροπή Διαβούλευσης, κύριε Πρόεδρε, και κάτι που είπατε στην πρώτη συνεδρίασή της και θα παρακαλέσω να το διορθώσετε. Είπατε ότι για πρώτη φορά η Επιτροπή Διαβούλευσης, την οποία προεδρεύεται, συνεδρίασε με απαρτία. Δεν ξέρω αν είχατε κάτι άλλο στο μυαλό σας προφανώς, αλλά θα σας πληροφορώ ότι πάντα η Επιτροπή Διαβούλευσης με απαρτία συνεδρίαζε, είτε αφορούσε την πρώτη συνεδρίαση, είτε μία φορά, τουλάχιστον επί το ημερό μου, που συνεδρίασε την επόμενη μέρα που δεν είχε την προηγούμενη απαρτία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν και είχα ετοιμάσει ένα κείμενο, θεωρώ ότι επειδή ο εισηγητής μας τα περισσότερα κάλυψε, θα προσπαθήσω να κάνω μια τοποθέτηση σε αναφορά σε αυτά που άκουσα μέχρι τώρα. Ξεκινώντας τον προϋπολογισμό, τον πρώτο προϋπολογισμό μιας δημοτικής αρχής, ο νους προφανώς θα πάει στον πολύ σύντομο παρελθόν, στον προεκλογικό αγώνα όπου οι διακηρύξεις των κάθε παρατάξεων είναι ακόμα νοπές. Τι λέγατε λοιπόν? Λέγατε και εξαγγέλατε ότι θα επαναφέρατε τη δημοκρατία σε αυτόν τον Δήμο τον οποίο έλειπε. Η συνεννόηση, η συνεργασία ήταν το πρώτο και κυρίαρχο στοιχείο που αναδείξατε στις προεκλογική περίοδο και τα θέλω των πολιτών θα γινόντουσαν τα θέλω της Δημοτικής Αρχής. Συντάσσονται σε ένα προϋπολογισμό και ένα τεχνικό πρόγραμμα. Αν τα θέλω των πολιτών είναι το πρώτο και κυρίαρχο, το πρώτο πρέπει να κάνουμε να πάμε στους πολίτες. Εμείς αυτό κάναμε, γιατί πιστεύουμε και το κάναμε πράξη τα προηγούμενα χρόνια, ότι η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού είναι μια βαθιά ανοιχτή στην κοινωνία δημοκρατική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Και αυτό προσπαθήσαμε και κάναμε τα 5 χρόνια στα οποία ήμασταν διοίκηση. Και ανεξαρτήτως της συμμετοχής των πολιτών, σας πληροφορώ ότι ήταν μια πολύ πολύ παραγωγή διαδικασία, διότι είναι αδύνατο εμείς όλοι να σκεπτόμαστε όλα τα προβλήματα ή να τα έχουμε γνώση μας. Άρα, μέσα από την διαδικασία αυτού του διαλόγου, αποκομίζουμε πολλά ωφέλιμα στοιχεία τα οποία γίνονται μετά πράξη, πολιτική πράξη και διαδικασία. Εσείς αποφύγατε το διάλογο και προεκλογικά. Τον αποφύγατε και μετακλογικά. Σας είχαμε καλέσει σε διάλογο, δεν προσήλθατε. Αλλά τον αποφεύγετε και μετά τις εκλογές. Ρώτησα τον Αντιδήμαρχο για να μου κάνει μια τοποθέτηση όσον αφορά την οικονομική υγεία του Δήμου. Περιορίστηκε στο Ταμείο, αλλά και από εκεί νομίζω προκύπτει άμεσα το συμπέρασμα. Γιατί αμφισβητήσατε ακόμα και το ίδιο το Ταμείο, να θυμίσω προεκλογικά. Βέβαια, στην πορεία και μια συνέντευξη που είδα του Αντιδημάρχου των Οικονομικών σε μια εφημερίδα, είπε ότι δεν εννοούσαμε ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν τα επενδύσατε στην κοινωνία. Μα διαφωνεί κανείς γι' αυτό? Νομίζετε ότι εμείς δεν θέλαμε να τα επενδύσουμε? Έχετε την αίσθηση ότι εμείς θέλουμε να είναι στο Ταμείο και πρέπει να είναι στο Ταμείο? Προφανώς δεν πρέπει να είναι στο Ταμείο. Τα λεφτά, ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση. Τα λεφτά πρέπει να επενδύονται. Όμως, και θα το δείτε πολύ γρήγορα, όπως και για άλλα πράγματα βλέπω, σιγά σιγά προσγειώνοντας και μαθαίνοντας, θα δείτε στην πορεία ότι όταν η τεχνική υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο τεχνικό πρόγραμμα που λέτε και βάζετε πολλά έργα να ψηφίσετε, θα δείτε λοιπόν ότι τα λεφτά δεν μπορούν να φύγουν από το Ταμείο, διότι δεν θα προχωρούν τα έργα. Εγώ να σας ευχηθώ να προχωρήσουν πολύ γρήγορα τα έργα και να μην μένουν τα λεφτά στο Ταμείο. Αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω ότι, γιατί κάποιοι πρέπει να είστε καινούργοι
και θα το σέβομαι αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κάποιοι άλλοι έχετε και μια θητεία. Ο Δήμαρχος ήταν, όπως είπε η κυρία Ρούφα, και μάλιστα είδα και την κόντρα της περίοδου που δυσυνδιοικούσανε, ο Δήμαρχος ήταν αντιδήμαρχος, πρώτος τάξη αντιδήμαρχος και υπεύθυνος των έργων. Να σας θυμίσω, δεν θέλω να κάνω παρθεντολογία, να σας θυμίσω ότι ψηφίσαν 4 τεχνικά προγράμματα. Στην Κέφαλα δεν υλοποιήθηκε ένα έργο με ίδιους πόρους. Ήταν ο κύριος Δήμαρχος υπεύθυνος τεχνικών υπηρεσιών. Μία μελέτη ψηφίστηκε για ανάπλαση της όδου Κεφάλου, την οποία δώσανε με αυτεπιστασία και δεινοπαθήσαμε μέχρι ότου ολοκληρώσουμε ένα έργο. Βλέπω βέβαια και φωτογραφίες, αναφέρεται η κυρία Ρούφα, στο γήπεδο Ανταγόρας. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε εργολαβία την οποία καταψηφίσατε, όντας σε Δημοτική Αρχή ο κύριος Δήμαρχος, την περίοδο 2014. Και λύσα την εργολαβία. Τώρα βέβαια πριν κάνετε το έργο, πάτε και φωτογραφίεστε. Να σας πω τα κλειστά, γιατί μάλλον δεν έχετε ενημερωθεί ακόμα καλά όσον αφορά τα έργα. Το κλειστό της Δημοτικής Ένωσης Ερακλειδών είναι μια μελέτη έτοιμη από το Δήμο Ερακλειδών. Την εξαφανίσατε το 2011-2014, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πληρώσουμε, όταν την ξαναφέραμε στο προσκήνιο, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε μελετές, οι οποίοι δεν είχαν πληρωθεί. Και βέβαια η μελέτη για το κλειστό της Δημοτικής Ένωσης Δικαίου δεν υπήρχε μελέτη εκεί όντως και ξεκινήσαμε τη διαδικασία σύνταξη μελέτης. Με τα ποσά που ακουστήκαν και τα οποία υποτίθεται έχουν δεσμευθεί. Παιδικό Σταθμό Κεφάλου. Η αρχιτεκτονική μελέτη είναι έτοιμη. Ολοκληρωθήκαν ακόμα 2 μελέτες. Μας λείπει το ρημοτομικό. Το τοπικό ρημοτομικό, το οποίο χρειάζεται, διότι είναι εκτός των ορίων οικισμού και δυστυχώς γι' αυτό το λόγο καθυστέρησε η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο προφανώς χρειάζεται στη δημοτική κοινότητα Κεφάλου. Μπιλπάο. Τώρα τα αναφέρω αυτά γιατί ορισμένα πράγματα υποθήκαν στο περιμένο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να μην κάνουμε μια αναφορά. Το πήρατε, το πήγατε στη χώρα του Χιτάτου και καταλήψατε. Το παραλέγαμε σε μια διαδικασία, σε μια κατάσταση η οποία να μην τη χαρακτηρίσω. Κάναμε διαδικασία η οποία χρειάστηκαν δυστυχώς 2,5 με 3 χρόνια για να στήσουμε μια νομιμότατη επιχείρηση ουσιαστικά και να παράγει ασφαλτό μείγμα. Δυστυχώς για μας ήταν λίγο πριν τις εκλογές. Δεν προλάβαμε αυτή τη δουλειά να φανεί στον κόσμο. Εύχομαι να την αξιοποιήσετε, όπως και τα μηχανήματα της ΑΝΤΕΚΑ, τα οποία κάποιοι υπάλληλοι δεν μπορούσαν να τα λειτουργήσουν διότι δεν είχαν τα νόμιμα για να λειτουργούν και ξαφνικά βρεθήκαν στους δρόμους να κάνουν δουλειές. Εύχομαι γρήγορα να κλείσει η διαδικασία και να έρθουν στον Δήμο και να τα χρησιμοποιήσετε στην παραγωγή έργου για τους δημότες, γιατί τελικά εκεί καταλήγουν όλα. Είδα τον Δήμαρχο να εξανίσταται στην τοποθέτηση της κυρίας Ρούφα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πιστεύω ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα μείνει ως ανάμνηση κακή και δεν θα επαναληφθούν αυτά που ζήσαμε. Πρώτον, να μην έχουμε δικαίωμα να τοποθετηθούμε εμείς, ως παράδεξη που βάλετε από δύο παρατάξεις. Και δεύτερον, ο Δήμαρχος δεν είδε να ζητήσει μια συγγνώμη για αυτά που είπε ακόμα. Ζητάει από την κυρία Ρούφα να ανακαλέσει. Εκείνος δεν ανακάλεσε. Θα μου επιτρέψετε, δεν το συνηθίζω. Μία λέξη βάλτε εντός εκτός εισαγωγικών τις σχεδιότητες που είπε. Και το λέω εδώ. Εντός εκτός εισαγωγικών. Τις σχεδιότητες που ακουστήκανε εντός της αίθουσας. Δεν είναι εδώ Δήμαρχος. Δεν το συνηθίζω να χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις και τέλος πάντων. Αλλά αυτά που υποθήκανε δεν μπορεί να λέγονται εδώ. Δεν μπορεί να λέγονται για οικογένειες, δεν μπορεί να λέγονται για παιδιά, δεν μπορεί να λέγονται για εμάς ότι ξεπουλήσαμε, κάναμε, δείξαμε. Χωρίς να έχουμε το δικαίωμα, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσουμε. Θα απαντήσετε. Διαμύθηκε μια συζήτηση μιας ώρας μεταξύ των δύο παρατάξεων και όταν εμείς ζητήσαμε το λόγο, λήξατε τη συζήτηση. Θέλω ξαναλέω να πιστεύω ότι αυτό είναι μια κακή ανάμνηση. Και τα δημοτικά συμβούλια δεν θα ξαναφτάσουν αυτό το επίπεδο. Θα τα πούμε, κύριε Πρόεδρε, και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που είχατε και εσείς χρηματίσει. Στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχει θέμα και θα μπορούμε να το αναπτύξουμε καλύτερα. Σας παρακαλώ πολύ τώρα, κλείστε το. Ωραία. Την τοποθέτησή σας. Να πω ακόμα κάτι. Ορίστε. Ακούστε και επίσης για τον Χάραξη Γιαλού κτλ. Ο κύριος Νικηταράς ήταν επί της αντιδημαρχίας του, όταν χαράχτηκε ο Γιαλός, κύριε Ζερβέ, και ο παραλιακός στον δρόμο του Καμαρίου βρέθηκε μέσα στον Αγιαλό. Δημαρχία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής 11-14 είναι η Χάραξη. Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Ορίστηκε, χαράχτηκε ο Αγιαλός, κύριε Ζερβέ. Τον ημερών σας. Δεν ξέρω τι κάνετε τότε.
Το συγκεκριμένο τμήμα, προφανώς. Γι' αυτό αναφερθήκατε. Ένα από αυτά που αναφερθήκαν και το παραλιακό δρόμο του Καμαρίου. Που αναφέρθηκε ότι βρέθηκε στον Αγιαλό. Μα επί των ημερών σας έγινε. Οφείλω να πω και κάτι για τα σχολεία, κύριε Πρόεδρε. Έχετε 8 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Σας καταλαβαίνω, θα σταματήσω, αλλά δεν μπορώ. Είστε ως εκπαιδευτικός. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, είναι 5 λεπτά. Σχολεία, εντάξει, δεν θα. Ορίστε. Σας καταχρηστώ πολύ τον χρόνο. Γιατί και εκεί ακούσα και κάτι που εμένα με ενοχλεί προσωπικά. Είπε ο Δήμαρχος για επίφαση του κατεπήγοντος θέματος. Να σας θυμίσω, ή μήπως το ξεχάσατε ότι είχαμε περάσει ένα σεισμό. Να σας θυμίσω ότι τον εισέδωσε σε κατάσταση έκτατης ανάγκης. Και ήταν επίφαση κατεπήγοντος. Και μπορεί να λέγονται αυτά από το Δήμαρχο εδώ μέσα. Το να διαφωνώ με τη διαδικασία δικαίωμά σας. Αλλά το είπε και κάποιος συνάδελφος, ο κ. Ζερβός, νομίζω. Πού βρίσκονται όλα τα υπόλοιπα. Εκκλησίες, θεμένοι, αρχαιολογικοί χώροι και όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλετε δηλαδή. Να είναι και τα σχολεία μας εκεί, σε αυτή την κατάσταση. Με ένα κόστος παραπάνω, να το δεχθώ. Να μην κάνουμε διαδικές που κάναμε. Να με βοηθήσετε λίγο. Θα σας βοηθήσω, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω την πίεση του Συλλόγου Νέων Κηδεμών, των εκπαιδευτικών που υποφέρανε στις βραδινές βάδιες. Συμφωνώ γι' αυτό. Ότι ο κόστος μπορεί να ήταν παραπάνω, αν πηγαίναμε σε ανοιχτή διαδικασία. Αλλά πλέον εκεί υπάρχει η επιλογή. Και η επιλογή ήταν μπροστά μας. Και εμείς είχαμε την αγωνία και τρέχαμε να χάσουμε ούτε μία ώρα. Θυμάμαι ο Δήμαρχος έλεγε, ο κύριος Κερίσης, όποτε υπήρχε πρόβλημα, πρώτο στην ημερήσια τάξη, να προχωρούσε τα σχολεία. Και αυτό κάναμε. Ευχαριστώ. Δεχτήκε η κριτική. Και να πω και μια αναφορά στο και επίσης στο Ζυπάρι. Στο Σιουλί του Ζυπαρίου. Πάμε 10 λεπτά τώρα. Ξεπεράσετε τα όρια, τι να κάνω. Τελειώστε με αυτή την τοποθέτησή σας, λοιπόν, και κλείνουμε. Έγινε λοιπόν και εκεί ένα σχολείο. Ψηφίστηκε ένα ΦΕΚ, συστάθηκε ένα σχολείο και μετά τίποτα. Ναι, ο Δήμος μπήκε μπροστά και εκεί. Μπήκε μπροστά με την επιλογή και ρωτήσε εκπαιδευτικούς και γονείς για το σχολείο που το χαίρονται τώρα, αν θα έπρεπε ή όχι εκεί να προχωρήσουμε όπως προχωρήσαμε. Και βέβαια ο συνέδριος, ο φίλος μου, ο Μάνος ο Μήτρου, στον αγιασμό να λέει ότι επί νικηδερά εγγενιάσει και το σχολείο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά για την ευχαριστώ για την ανοχή. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μιλάς άλλα 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα. Κύριος Χόνδρος, παρακαλώ. Ο κύριος Κώστας Χόνδρος, ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε, επειδή μιλάμε για τον προϋπολογισμό του 2020, πρέπει να κάνουμε καταρχήν μια παραδοχή. Ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μιας νέας δημοτικής αρχής που μετρά ούτε 4 μήνες στη διοίκηση. Βεβαίως, ασφαλώς, είναι κάποιους μήνες προηγούμενα που έπρεπε, τώρα το κατά πόσο μπορούσε, είναι ένα άλλο θέμα, να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο Δήμο. Έπρεπε ως, τέλος πάντων, ετοιμαζόμενη νέα διοίκηση. Θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο, κύριε Πρόεδρε, μια προσπάθεια που γίνεται να πούμε ότι αυτός είναι ένας προϋπολογισμός άνευ περιεχομένου ή ένας προϋπολογισμός διαχειριστικός, όπως ακούστηκε, ότι δεν έχει κάποια στόχευση, ότι δεν έχει κάτι να επιδείξει. Νομίζω ότι πιο πολύ ταιριάζει ο τίτλος ότι είναι ένας προϋπολογισμός να μπει μια εφταξία στο Δήμο, να μπει μια σειρά. Και αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Είπαμε προχθές, επειδή και το τεχνικό έργο αναγκαστικά αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού, είπαμε προχθές ότι και στα έργα. Και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Χρυσόπουλος, δεν μιλάμε για μεγάλα έργα. Νομίζω ότι είναι λάθος η έκφραση, κύριε Αντιδήμαρχε. Επειδή τα έργα, ας πούμε, της χωροθέτησης ή τα έργα του Αιγιαλού ή και κάποια άλλα ζητήματα που θα τρέξουν από το 2020, είναι μεγάλα έργα. Είναι πολύ σημαντικά μεγάλα έργα για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε σε κάτι που θα φανεί. Θα φανεί στο δημότη και στον επισκέπτη. Κυρίως όμως, και στα έργα μπαίνει μία σειρά με μία τάξη. Ότι πάμε και πιάνουμε το τι ενδιαφέρει τον δημότη πρωτίστως, τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Εκεί εντάσσονται οι ασφαλτοστρώσεις, οι ηλεκτροφωτισμοί, εντάσσεται η αναδιάρθρωση ουσιαστικά της υπηρεσίας καθαριότητας, η προμήθεια νέων οχημάτων και τέλος πάντων το να μπορούμε ως Δήμος να παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες να ικανοποιούν τον δημότη. Αυτό είναι βασική αρχή. Και πρέπει να γίνει, γίνεται από το Σεπτέμβρη, πρέπει να γίνει μέσα στο 2020, που είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έτος διοίκησης από την Νέα Δημοτική Αρχή. Αντίστοιχα, θεωρώ ότι η εφταξία μπαίνει και στον τομέα των εσόδων, στο άλλο κομμάτι του προϋπολογισμού. Διότι υπάρχουν όντως ζητήματα που τα ανέλησε νομίζω ο κ. Φραγκούλης προηγουμένως, σχετικά με τα τέλη νομίζω και με τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στο ταμείο μας, το οποίο είναι ένα ποσό, όπως ακούστηκε προηγουμένως, της τάξης, νομίζω το γύρω στα 17 εκατομμύρια. Όντως δεν θα έπρεπε να είναι τέτοιο, θα έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα έργα. Δέχομαι το οτιδήποτε ως επιχείρημα. Πρέπει όμως να δούμε αυτό το ταμείο, γιατί έγινε τόσο,
πώς έγινε τόσο και πώς θα πρέπει να ήταν. Σε εκείνο το σημείο νομίζω λοιπόν ότι θα έρθει, έρχεται η Νέα Δημοτική Αρχή με τον προϋπολογισμό αυτών των υφιστάμενων που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα, να βάλει και εκεί μια τάξη. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός σε όλα τα επίπεδα αποτελεί μια εισαγωγική διαδικασία για τη Νέα Δημοτική Αρχή που θα οδηγήσει σταδιακά στο πλήρες πολιτικό της αποτύπωμα, έχει πολιτικό περιεχόμενο, έχει στόχευση σαφέστατη και είναι προς το σωστό δρόμο για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε κάθε ανάγκη του Δημότη. Και γι' αυτό το λόγο εγώ τον υποψηφίζω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Καμπορά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν και οι περισσότεροι συνάδελφοι είπαν σχεδόν τα ίδια με εμένα της παράταξής μας, θα τα αναφέρω και εγώ άλλη μία φορά. Νομίζω ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ βατός και έχει δώσει έμφαση στην καθημερινότητα. Αποφύγαμε τις μεγαλοστομίες και τα μεγάλα και παχιά λόγια και τα έργα. Θεωρήθηκε και θεωρείται από κάποιους συναδέλφους από εμάς ότι ίσως τυχόν ευαισθησίες που έχουμε είναι ευαισθησίες του τύπου Μάρθα Βούρτσι, αλλά νομίζω ότι εάν έκανα μία βόλτα στην πόλη της ΚΟ, θα έβλεπαν ότι καθάλλου παρά Μάρθα Βούρτσι ήμασταν. Οι δρόμοι δυστυχώς ήταν βρώμικοι, ήταν σκοτεινοί, με λακκούβες. Εμείς εκεί προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση και αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε. Τώρα, τυχόν ευγένεια δική μας, αν θεωρηθεί αδυναμία, είναι βαθιά ανοιχτωμένη, σας πληροφορώ. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα σχεδιασμός ήδη και ένα όραμα, το οποίο και κάποιες σκέψεις, τις οποίες βήμα-βήμα θα υλοποιήσουμε και θα τις δείτε το επόμενο διάστημα. Ξέρετε, θα σας δώσω ενδεικτικά ένα παράδειγμα μόνο. Η Φραπόρτ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει σύμβαση. Δεν ξέρουμε πώς θα πληρωθούμε και αν θα πληρωθούμε. Ήδη στο επόμενο διάστημα θα έρθει θέμα και θα συνομιλήσουμε και με τους αρμόδιους υπεύθυνους και με τις υπηρεσίες. Τα απορριμματοφόρα μας είναι περιορισμένα. Οι άνθρωποι που έχουμε και οι δυνατότητες ήταν και αυτές λίγες. Όμως παρόλα αυτά προσπαθούμε να αναδιατάξουμε όλες τις δυνάμεις μας και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου χάρη τη φιλότιμη προσπάθεια των εργαζομένων και να τα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ναι, το πρώτο δεκαήμερο γίνονται οι καθαρισμοί. Όμως, αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος τότε της Σχολικής Επιτροπής, ο φίλος μου ο Μάνος ο Μήτρου, δεχόταν τα αιτήματα από τον Ιούνιο και έμπαιναν τα συνεργεία και έκαναν τις επισκευές όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ούτως ώστε τις τελευταίες 10 μέρες απλά να χρειαζόταν ένα πλήσιμο και να ξεκινούσε η λειτουργία το σχολείο. Παρόλα αυτά, εμείς, σας ξαναλέω, βάζουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος θεωρούμε ότι είναι εφικτός. Δεν θα υπάρχουν τα μεγαλεπίβολα και τα μεγαλούγδουπα σχέδια τύπου θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε τ' άλλο. Λέμε 5 πράγματα τα οποία είναι βατά, είναι εφικτά και δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καθημερινότητα και νομίζω ότι αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να υπερψηφιστεί από όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καμποράκη. Ο κύριος Κιάρης έχει το λόγο. Τους χρόνους, κύριε Κιάρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στο χρόνο μου να πω αυτά που θέλω να πω. Το πρώτο που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με τη σύνταξη του προγράμματος εκτελεστέων έργων μπάζει από παντού. Και το λέω αυτό γιατί δεν τηρούνται, κατά την άποψή μου, οι προϋποθέσεις του Καλλικράτη στο άρθρο 85 και 86 σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις των κοινοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της κοινότητας αντιμάχιας, όπου λαμβάνεται ως απόφαση έγκρισης των προτάσεων την απόφαση 5 του 2019 που λέει «Συζήτηση και υποβολή προτάσεων για τα έργα και τις δράσεις της κοινότητας αντιμάχιας, τα οποία θα παρουσιαστούν σε επικείμενη λαϊκή συνέλευση και στη συνέχεια θα εγκριθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του έτους 2020 του Δήμου της ΚΟ». Αυτή τη διαδικασία δεν την ακολουθήσατε. Από τη στιγμή που δεν την ακολουθήσατε και
Ο νόμος τα αφήνει ανοιχτό, μπορεί να ήταν και επιλογή σας. Έπρεπε τουλάχιστον να γράψετε τις αποφάσεις. Αυτά τα είπαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ναι. Τελειώνω. Έπρεπε τουλάχιστον να γράψετε τις αποφάσεις με καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να φαίνονται αποφάσεις έγκρισης. Αυτό σας αφήνει και εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, εκτεθειμένο, γιατί ήσασταν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ήσασταν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θεματοφύλακας των διαδικασιών έπρεπε να το διασφαλίσετε αυτό το πράγμα. Να ξέρετε ότι επειδή έχουμε επισημάνει πολλές φορές τη χαλαρότητα την οποία δείχνετε στην τήρηση των διαδικασιών, να ξέρετε ότι εμείς την απόφαση του τεχνικού προγράμματος θα την προσβάλλουμε, γιατί στην οποία παρατηρούμε ότι δείχνεται χαλαρότητα στην τήρηση των διαδικασιών, και το λέω αυτό φέρνοντας στο μυαλό μου τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, των οργανισμών και των επιχειρήσεων, τη σύνθεση της Επιτροπής Διαβούλευσης κτλ. Το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει με το εξής. Επικαλέστηκε η Δημοτική Αρχή, ευαγγελίστηκε τη δημοκρατικότητα προεκλογικά, ότι όταν έρθει στα πράγματα θα φέρει τη δημοκρατία στο Δήμο, γιατί προφανώς δήθεν η λειτουργία ειδικά μας είχε έλλειμμα δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν που δεν ήμασταν δημοκράτες, συζητούσαμε κάθε χρόνο το πρόγραμμα σε λαϊκές συνελεύσεις, σε εξαντλητικές διαδικασίες 3 ώρες και 4 ώρες, γιατί πολύ απλά πιστεύαμε ότι ο Δημότης πρέπει να είναι συνδιαμορφωτής του προγράμματος και το πρόγραμμα να απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Βέβαια, για να γίνει αυτό θέλει κόπο. Θέλει κόπο και χρόνο, τον οποίο η Δημοτική Αρχή δεν είναι διατεθειμένη ούτε το ένα να καταθέσει, ούτε το άλλο. Πέρασαν οι εκλογές, τα ξεχάσατε όλα αυτά. Εγώ μια εξήγηση μπορώ να δώσω για όλα αυτά. Προφανώς ο κύριος Νικηταράς φοβάται την κοινωνία, δεν εξηγείται αλλιώς. Και το 2010 με 2014 που ήταν αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν συζητούσε θεσμικά αυτά τα ζητήματα σε λαϊκές συνελεύσεις με την κοινωνία, ούτε και τώρα είναι διατεθειμένος να το κάνει. Τώρα, για το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό. Τα 5 τελευταία χρόνια χτίστηκε με πραγματικά κόπο και θυσίες των συνδημοτών μας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να είναι συνεπής προς τον Δήμο. Χτίστηκε λοιπόν ένας ισχυρός Δήμος για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να συζητούμε πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της τάξης των 14 εκατομμυρίων ευρώ από ίδιους πόρους. Ο Δήμος της ΚΟ λοιπόν είναι ένας από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα, να συζητά δηλαδή πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και να κάνει έργα από είδους πόρους. Αυτό είναι μια κατάκτηση της προηγούμενης πενταετίας, την οποία θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά τα έργα αυτά να επιστρέφουν πολλαπλασιαστικά πίσω στην κοινωνία. Σχετικά με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Το πρόγραμμα είναι ανισοβαρές σχετικά με την κατανομή του στις 3 δημοτικές ενότητες. Το πρόγραμμα γέρνει προς την πόλη της ΚΟ και αυτό είναι λάθος. Εμείς τηρούσαμε στη σύνταξη του προγράμματος ένα ποσοστό στη λογική της κατανομής, όπως ακριβώς γινόταν η κατανομή του Διφοδό, ήταν το γνωστό 50-22-28 στις 3 δημοτικές ενότητες. Η Δημοτική Αρχή κατανέμει 35% των πόρων στην πόλη της ΚΟ, 19% στον Δίκιο και 14% μόνο στους Ηρακλειδείς για τα έργα από ίδιους πόρους. 6 εκατομμύρια στην πόλη της ΚΟ, 3,2 στον Δίκιο και στους Ηρακλειδείς μόνο 2,7. Κατά την άποψή μου, στις κοινότητες έπρεπε να ήταν το βάρος προκειμένου να έρθει ίσια η βάρκα. Επίσης, εντός των δημοτικών ενωτήτων, τα χρήματα που κατανέμεται εντός των δημοτικών ενωτήτων, παρά το γεγονός ότι είναι ασαφή αυτά, και θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, έπρεπε να υπάρχει καλύτερη κατανομή, για παράδειγμα στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου, πώς κατανέμονται οι πόροι σε Ασφεντιού και Πηλή. Έλεγε προεκλογικά η Δημοτική Αρχή, τα χρήματα του Ταμείου πρέπει να γίνουν έργα. 17 εκατομμύρια περίπου είναι η πρόβλεψη για να κλείσει το υπόλοιπο ταμείο για το 2019
και η πρόβλεψη του Ταμείου για το τέλος του 2020, και είναι αυτό που ρώτησα τον κύριο Αντιδήμαρχο, προφανώς δεν ήταν έτοιμος να μου απαντήσει, στη σελίδα 61 του προϋπολογισμού, στο τέλος δηλαδή, στην τελευταία σελίδα, λέει ο προϋπολογισμός, τον οποίο θα ψηφίσετε σε λίγο, ανακεφαλαίωση, και έχει έναν πίνακα εκεί, και εκεί φαίνεται ότι το χρηματικό υπόλοιπο στο τέλος του 2020 θα είναι 16.988.000, δηλαδή πάλι 17 εκατομμύρια. Επομένως, το αφήγημα της Δημοτικής Αρχής ότι εμείς όταν έρθουμε στα πράγματα, τα χρήματα του Ταμείου θα τα βγάλουμε έξω και θα τα επιστρέψουμε στην κοινωνία με τη μορφή έργων, είναι ένας μεγάλος μύθος, με την έννοια ότι στο τέλος του 2020 πάλι 17 εκατομμύρια θα είναι το Ταμείο. Η πρόβλεψη, με την προϋπόθεση ότι οι συντημότες μας θα είναι συνεπείς και δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι δεν θα είναι. Κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με τον τρόπο που η Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Τα περισσότερα έργα στις κοινότητες που είχαμε βάλει εμείς και δεν καταφέραμε να ξεκινήσουμε μέσα στο 2019, κόβονται. Μπαίνουν γενικοί κωδικοί, αναενότητα. Για παράδειγμα, στον Πυλί κόβονται 3-4-5 έργα και μπαίνει ένα ποσό της τάξης των 200.000 για γεφύρια, τυχεία κτλ. Έπρεπε όμως να ήταν έτοιμη η Δημοτική Αρχή να μας πει πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν αυτά, για να γνωρίζουμε κι εμείς, αλλά να μπορούμε εκ του θεσμικού μας ρόλου στο τέλος της χρονιάς να δούμε τι από αυτά έχει δρομολογηθεί και τι έχει γίνει. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, για ένα πράγμα μόνο, κατά την άποψή μου, είναι συνεπής η Δημοτική Αρχή. Προεκλογικά δεν είπε τίποτα για έργα. Το ίδιο εξακολουθεί να κάνει και μετεκλογικά. Δεν έχει πει τίποτα συγκεκριμένο. Δεν θέλει να δεσμευτεί για συγκεκριμένα πράγματα. Και αναλώνεται στο να... και στη φρασιολογία της, όπως αυτή αποτυπώθηκε με αυτά που μας είπε ο κύριος Χρυσόπουλος στην εισήγησή του, αλλά και το εισαγωγικό σημείωμα για τα έργα που έχει στείλει ο κύριος Νικηταράς, σε εκφράσεις του τύπου «έχουμε καταλήξει ήδη στις πρώτες σημαντικές διαπιστώσεις», «διερευνούμε αυτή την περίοδο προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πρόταση σχετικά με το γυμναστήριο». Και βέβαια λέει ο κύριος Χρυσόπουλος ότι «εντάξει, τα μεγάλα έργα θα έρθουν αργότερα, θα μας δώσετε λίγο χρόνο, αν χρειαστεί, επειδή δεν ήμασταν και τόσο έτοιμοι την πρώτη χρονιά, θα κάνουμε αναμορφώσεις και του χρόνου θα δούμε την ανάλυση, θα συζητήσουμε τι θα κάνουμε». Και τα λοιπά. Όλα αυτά λοιπόν, κλείνω κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Φράδο, όλα αυτά λοιπόν είναι σε ένα πλαίσιο στο οποίο εμένα με κάνει να καταλάβω ότι η Δημοτική Αρχή δεν ήταν έτοιμη να καταθέσει σήμερα στοιχειοθετημένο, κοστολογημένο και υλοποιήσιμο πρόγραμμα και προϋπολογισμό ο οποίος να είναι εφαρμόσιμος, και αναπόφευτα δίνει το βάρος, αφού δεν έχει να πει κάτι για το συγκεκριμένο τομέα, στην καθημερινότητα και στις παρεμβάσεις. Έχει ένα αφήγημα που λέει ότι οι προηγούμενοι ήταν αδιάφοροι για την καθημερινότητα και δεν δούλευαν για το κοινό καλό όπως δουλεύουμε εμείς. Εμείς θα διορθώσουμε τα πράγματα με τη δουλειά μας και με τον ενθουσιασμό μας. Θέλω να πω στους νέους συναδέλφους που ασχολούνται με αυτά και εργάζονται για το κοινό καλό ότι και εμείς 5 χρόνια... φορούσαμε τη φανέλα της ΚΟ, την υδρώσαμε πάρα πολλές φορές και κάποιες φορές στο σεισμό τη ματώσαμε τη φανέλα της ΚΟ προκειμένου να σηκώσουμε την ΚΟ πάνω από τα κεφάλια μας. Έχουμε άπειρα χιλιόμετρα στην πλάτη μας για να τρέχουμε για το κοινό καλό. Έχουμε περάσει σεισμούς, βροχές, πλημμύρες, φωτιές. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και όταν με το καλό ολοκληρωθεί και η δικιά σας τετραετία, θα είμαστε εδώ να συγκρίνουμε και τα χιλιόμετρά μας και το πόσο καθένας από εμάς ίδρωσε τη φανέλα της ΚΟ για το κοινό καλό. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με μια απάντηση προς τον κύριο Ζερβό. Ναι, πραγματικά, αγαπητέ συνάδελφε, τα αποχετευτικά ξεκίνησαν οι μελέτες από το 2005. Να ξέρετε όμως ότι το 2012, στην προηγούμενη δημοτική σας δημοτική αρχή, τα αποχετευτικά αντιμάχιας Καμαρίου Μαστιχαρίου και ο βιολογικός του κεφάλου απεντάχθηκαν. Και απεντάχθηκαν με δική σας ευθύνη, γιατί δεν καταφέρατε να βάλετε τη μια πέτρα πάνω στην άλλη, με αποτέλεσμα εμείς το 2014 να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Και καταφέραμε σε 3,5 χρόνια να έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό
τα αποχετευτικά της αντιμάχης, να έχει συνδεθεί ήδη το αεροδρόμιο και να είμαστε σε διαδικασία δημοπράτησης, την οποία σας αφήσαμε για το βιολογικό του κεφάλαιο. Αυτή ήταν η δικιά σας συνεισφορά σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα έργα που ανέφερες στην προηγούμενη σας θητεία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε. Απεντάχθη σας, συνάδελφοι. Μην κάνετε διάλογο. Εντάξει. Κύριε, επιμένω στην έκφραση, κύριε Πρόεδρε. Απεντάχθησαν και αν θέλετε θα δώσω και στη δημοσιότητα τις αντίστοιχες αποφάσεις για να τα δείτε. Να τα δούμε. Ο κύριος Πής Σταμάτης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή η Δημοτική Αρχή κατηγορήθηκε από αρχετούς συναδέλφους ότι καθυστέρησε τη σύνταξη των εκτελεστών και τον προϋπολογισμό. Εάν θες να κάνεις κάτι σωστό, πρέπει να το ελέγξεις. Ορίστε. Σε 100 μέρες πρέπει να ελέγξεις τα παιχνίδια τα γρυφοκρατικά, γιατί και εμείς έχουμε επιχείρηση και ξέρω τι κάνουμε με προϋπολογισμούς και τα κόλπα που γίνονται. Και δεύτερον, πρέπει να κοιτάξεις τι θα βάλεις. Το χάος, ας πούμε, με τα τρενάκια θα συνεχίσει. Πρέπει να το κοιτάξεις, θα το βάλεις. Το χάος με τα μηχανήματα, τα απορριμματοφόρα. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, είχαμε 12 απορριμματοφόρα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 3-4. Πού είναι τα άλλα, δεν πρέπει να τα δεις. Είχαμε 10 φορτωτάδες και τσάπες, δουλεύουν το 1/4. Αυτά πρέπει να τα ελέγξεις. Φτιάχνονται, δεν φτιάχνονται. Δεν είναι αρπακόλα, το βάζεις και τελείωσε. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Ο Χιτάς ήταν στα όρια του. Δεν πρέπει να κοιτάξεις τι θα γίνει. Βεβαίως το επόμενο είναι χρηματοδοτούμενο, αλλά πρέπει να το δεις. Έπρεπε να λειτουργήσει 4 μήνες. Από το 2016 δεν είδα να γίνεται κάτι ενώ είχε καταρρεύσει. Έπρεπε να τα κάνουμε εμείς σε μια εβδομάδα. Αυτά τρώνε χρόνο και χρήμα. Ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι με τη Φράπορτ, που δεν ακούστηκε ακόμα. Θα το πούν όμως οι συνάδελφοι, διότι είναι λίγο χτυπητό. Είχε μια σύμβαση για τα απορριμματοφόρα, για τα σκουπίδια, την περισυλλογή, γύρω στις 50.000 το 2018. Το 19 όμως δεν έγινε καμία σύμβαση. Γιατί? Που έπρεπε να πάει λογικά 100, διότι η πρώτη σύμβαση με ένα άγνωστο πελάτη είναι λίγο πιλωτική. Μετά βλέπεις τη δουλειά που κάνει και το ανεβάζεις το κόστος και να δεις σωστή σύμβαση. Είναι σαν να δεν μπορεί να πληρώνει τα ίδια λεφτά ένα αεροδρόμιο με 2 εκατομμύρια παραπάνω κινήσεις και να πληρώνει πιο λίγα από ένα ξενοδοχείο μέτριο. Κάπου γίνεται λάθος, δεν ξέρω, θα το βρούνε οι υπηρεσίες. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Εγώ θέλω να πω όμως κάτι για το επίμαχο θέμα προχθές. Εγώ σέβομαι το χώρο που... Μου επιτρέπετε, διότι ίσως ανοίξετε συζήτηση που θα πρέπει να απαντηθεί. Εάν μου επιτρέπετε, όπως είπε και ο πρόεδρος... Όχι, 2 λεπτά, δεν θα πω τίποτα. Εγώ ζήτησα. Θα ήθελα αμέσως... να σεβαστείτε, θα ήθελα να σεβαστείτε την εισαγωγή του Προέδρου, ναι, κύριε Πή. Οπότε, εάν ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας για τον προϋπολογισμό. Γιατί έχω χρόνο. Εγώ δεν είπα τα υπόλοιπα για να πω 2 λεπτά αυτό. Γιατί μίλησαν όλοι οι υπόλοιποι. Κυρία Όρφα, με κατηγόρησε. Ωραία. Κυρία Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ. Θα πάρετε. Δεν κατηγορήσω κανένα. Στενοχωρούμε πιο πολύ από όλα ο χώρος που υπόθηκε. Για μένα αυτός ο χώρος είναι ιερός και τον υπηρετώ 10 χρόνια. Δεν είπα ποτέ κάτι. Αλλά όταν η κυρία με αποκάλυψε δεκανίκη 2 φορές, παραφέρθηκα αντί να... Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Πή. Πιο πολύ με λύπησε η κυρία Ρούφα, που είμαι 5 κύριε χρόνια... Κύριε Πή, απουσιάζουν... Καλό. Εδώ είναι, να ακούν, να έρθουν μέσα. Αντί να με υποστηρίξει, 5 χρόνια ήμουν δίπλα, με κατηγόρησε για χάρη της καρέκλας και του... Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει, μιλάμε για τον προϋπολογισμό. Ότι εγώ σεβάστηκα όλη την περίπτωση αυτή και γραπτός, γιατί εγώ είπα κάτι έκτακτα, είπα κάτι εμφρασμό ψυχής. Το να γράφεις όμως μέρες και μήνες δεν είναι εμφρασμό ψυχής, είναι ασκεμένο. Λοιπόν... Εγώ δεν το έβγαλα στη φορά, όμως λέω ότι αργότερα θα γίνει. Και τώρα που η κυρία πει εδώ, να κάλεσα προχθές... Σας παρακαλώ, κύριε Πή. Εμφρασμό ψυχής δεν το άκουσα. Που ανακαλέσατε, ναι, αυτό μόνο θα σας αφήσω. Συγγνώμη, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Κυρίτσης. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει.
Δεν έχω τίποτα μαζί του. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είχα ένα καθηγητή στο γυμνάσιο, τον αείμνηστο Γερμενή. Όταν κάναμε καμιά ταξία και ζητούσαμε συγγνώμη, έλεγε με μια χαρακτηριστική φωνή, «Χε, κακομύρη, το συγγνώμη είναι μισό ρο», έγραφε την εξίσωση. Αυτά για τα συγγνώμη που ακούγονται κατά καιρούς από διάφορους και ειδικά τον προεμού ομιλήσαντα. Υπάρχει ένα... Υπάρχει ένα... Υπάρχει... Όταν έβαλα δικηγόρο είπε συγγνώμη έξω και εδώ μέσα. Δεν θα διακόπτε. Και μου λέμε τώρα τα ίδια πράγματα. Συγγνώμη, συλληπιτήρια για τη θέση που... Δεν τα δέχομαι, κύριε. Ευχαριστώ, αλλά δεν τα δέχομαι. Δεν πειράζει. Υπάρχει λοιπόν. Πάρα πολύ. Νότι του Σφαγιανάκη. Τώρα. Ορίστε, ορίστε. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Νότι του Σφαγιανάκη. Σε στίχους, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, Βασίλη Παπαδόπουλου, που λέει αρκετά. Για όσους δεν το ξέρουν, μπορούν να πατήσουν στον Google και να βρουν τους στίχους, να τους διαβάσουν. Το τραγούδι λέγεται «Ο Θεός να μας βοηθήσει». Και έχει μια στροφή στην οποία λέει «Το πρόσωπο του καθενός είναι ψυχής καθρέφτης». Και συνεχίζει με κάποια λόγια πιο κάτω. Δεν θέλω να τα αναφέρω. Όλοι έχετε κινητά προηγμένης τεχνολογίας. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να το δείτε και να το ακούσετε αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πρόσωπο λοιπόν του καθενός είναι ψυχής καθρέφτης. Εάν έχεις στη ψυχή σου ηρεμία, αγάπη και πάνω απ' όλα αίσθηση του τι λες, καθρεφτίζεται στο πρόσωπό σου. Και αυτά που λες είναι η ψυχή σου, είναι η αγάπη σου και είναι αυτά τα οποία θέλεις να δείξεις και φαίνεται στο πρόσωπό σου. Το λέει και στο στίχο πιο κάτω, δεν χρειάζεται να τον αναφέρω. Εάν στη ψυχή σου έχεις κατασταλαγμένο μίσος, εάν στη ψυχή σου δεν έχεις αγάπη, και αυτό καθρεφτίζεται στον πρόσωπό σου και βεβαίως το βλέπει ο καθένας. Αυτά όχι για να πω ποιοι έχουν στο πρόσωπό τους τον καθρέφτη της ψυχής, αλλά για να το συνδέσω με αυτά τα οποία συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό. Ή με ένα σχεδιασμό για ένα τόπο τον οποίο εκλήθεις να υπηρετήσεις. Από ποια θέση και αν στάξει ο πολίτης. Εάν λοιπόν στη ψυχή σου έχεις αγάπη για αυτόν τον τόπο, εάν στη ψυχή σου έχεις πόνο για αυτόν τον τόπο, αυτή η αγάπη, αυτός ο πόνος, αυτό που σκέφτεσαι να υλοποιήσεις για αυτόν τον νησί, για αυτόν τον τόπο τον οποίο υπηρετείς, καθρεφτίζεται και στο πρόσωπό σου. Πέραν της προσωπικής συμπεριφοράς, που είναι στην καθημερινότητα του καθενός, υπάρχει και αυτό που μπορεί να το συνδέσεις με το τραγούδι. Εγώ δεν το είπα τους στίχους, δεν είπα τους στίχους μόνο για την πολιτική, το είπα και για άλλα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε που είπα κάποτε και από τότε το μεταχειρίζεστε διάφοροι. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτή η αγάπη και αυτός ο πόνος ή αν θέλετε
αυτό το αίσθημα ευθύνης με το οποίο υπηρετείς ένα λαό στη ψυχή σου καθρεφτίζεται και στο αποτύπωμα που αφήνεις στο σχεδιασμό και στις προτάσεις που κάνεις για έναν τόπο. Το είδε πουθενά ο πολίτης αυτό με αυτά τα οποία συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο σε δύο συνεδριάσεις του? Εάν ρωτήσετε τους πολίτες, θα σας πούνε ότι δεν το είδαν. Εάν συνδυάσω την τοποθέτηση της κυρίας Ρούφα και του κυρίου Χατζηκαλίμιου, η κυρία Ρούφα είπε ότι δεν μπόρεσα να κάνω μια πολιτική εισήγηση γιατί δεν υπήρχε τίποτα πολιτικό. Η πολιτική είναι ο πόνος και η αγάπη. Είναι ο έρωτας για έναν τόπο. Δεν είναι ξεπέτα. Είναι έρωτας αυτό το οποίο κάνεις και ασχολείσαι με την πολιτική για έναν τόπο. Ο πολίτης λοιπόν δεν είδε αυτόν τον αγάπη και τον έρωτα για αυτόν τον τόπο. Είδε μια ξεπέτα. Μια ξεπέτα που έγινε με τη βοήθεια άλλων. Τους οποίους για άλλη μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο ευχαριστεί για τη βοήθειά τους. Δηλαδή τις τεχνικές υπηρεσίες, τις οικονομικές υπηρεσίες, τα στελέχη, τα απλά υπηρεσιακά πρόσωπα, τα οποία έκασαν πραγματικά μόνα τους και συμπλήρωσαν τα κουτάκια για να γίνει ένας προϋπολογισμός και να γίνει και ένα πρόγραμμα έργων. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση και αυτή την κατάσταση βιώνουμε και θα βιώνουμε το επόμενο διάστημα. Στο σύνολο το νησί και μεμονωμένα ο καθένας ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα, ως επαγγελματίας, ως κοινωνική μονάδα ενός τόπου ο οποίος αγωνιά για το που πάει και πώς θα πάει. Εάν λοιπόν δεν αντιληφθείτε, δεν αντιληφθούμε στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου το τι σημαίνει να υπηρετείς ένα τόπο, το τι σημαίνει να δίνεις τη ψυχή σου για ένα τόπο, το τι σημαίνει να παλεύεις καθημερινά από το μικρό μέχρι το μεγάλο πρόβλημα και να σχεδιάζεις σε βάθος χρόνου, τότε το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποτύχει και η αποτυχία δεν επιμερίζεται αναλογικά. Επιμερίζεται θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι, ανάλογα με τις ευθύνες και τη θέση που κατέχει ο καθένας. Και δεν έχει δικαιολογίες. Δεν έχει δεν πρόκαμα. Δεν έχει είμαι νέος. Δεν έχει βλέποντας και κάνοντας. Γιατί οι καιροί δεν περιμένουν. Γιατί οι καιροί απαιτούν καθημερινή εγρήγορση και κοιτάξτε, κατάθεση ψυχής για τον τόπο και όχι κατάθεση εμμονών προσωπικών ή οτιδήποτε άλλο κατά του οποιοδήποτε. Εάν δεν αντιληφθεί το σύνολο του σώματος και ειδικά οι έχοντες μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, τότε εδώ, σε αυτό το νησί, σε αυτήν την εδώ την αίθουσα, δεν πρόκειται να παραχθεί τίποτα παρά μόνο η αναπαραγωγή που κάποιοι κάνουν, έκαναν, κάνουν και θα κάνουν λόγω των προσωπικών εμμονών ή, αν θέλετε, για να μην μιλώ για εμμονές, λόγω των αδυναμιών τους να παράξουν πολιτική και έργο που μεταφράζεται σε μίσος, εμπάθειες, κακίες και προσβολές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κυρίση, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η κυρία Κασιώτη έχει το λόγο. Όχι, δεν θα ρωτήσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πω πολλά. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου σχετικά με τον προϋπολογισμό ότι είναι ένας ισοσκελισμένος, είναι ένας πραγματικός προϋπολογισμός, γιατί ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί μόνο παροχή και αντιπαραβολή οικονομικών στοιχείων, αλλά μέσα από αυτόν φαίνεται και η επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε φορά η Δημοτική Αρχή. Αποτελεί δηλαδή ένα πολιτικό εργαλείο. Οπότε με βάση αυτά τα στοιχεία θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι πραγματικός, είναι νοικοκυρεμένος και βάζει πρώτα απ' όλα αυτό που έχουμε πει ως Δημοτική Αρχή και προεκλογικά. Να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη. Ήθελα μόνο να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τα σχολεία.
Γιατί αναφέρθηκε ότι ως Δημοτική Αρχή δεν έχουμε δώσει πολύ βαρύτητα στα σχολεία κτλ. Και μάλιστα σε ένα σχόλιο που έκανε ο κύριος Τζερβός ο Μανώλης, ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν. Πραγματικά, όταν αναλάβαμε 1η του Σεπτέμβρη, κύριε Ζερβέ, τα σχολεία που είχατε ως πρόθεση να λειτουργήσετε, όπως το σχολείο του Αμανιού, οι αίθουσες Προκάσιο Ζυπάρη, δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσουν. Χρειάστηκε να καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο και να είναι σε θέση τα παιδιά 10 Σεπτεμβρίου να μπουν στις τάξεις. Το ίδιο έγινε και με το Λύκειο στο Ζυπάρη, όπου η Επιτροπή Καταλληλότητας μας σημείωσε πάρα πολλά πράγματα και έπρεπε σε χρόνο ρεκόρ να τρέξουμε και να προλάβουμε όλα αυτά για να είναι σε θέση να λειτουργήσουν. Και μέσα στα χρηματοδοτούμενα έχουμε και άλλα σχολεία. Έχουμε τον Υπηαγωγείο Κλεοπάτρας που είπαμε για να καλύψουμε τις ανάγκες της Δίχρονης και άλλα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασκοντή. Ο κύριος Μήτρου. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριες και κυρίες. Θα συνεχίσω από εκεί που τελείωσε ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Αντώνης Κρητικός, για το οποίο εγκαινίασε το σχολείο. Βέβαια, επί Δημαρχίας Θεοδόση Νικητέρα, εγκαινιάσαμε το σχολείο το οποίο στο Λύκειο στο Ζυπάρι. Δεν το συζητάμε. Δήμαρχος τότε είχε εκλεγεί ο κύριος Νικητέρας και είναι λογικό, όπως και εσείς, με το έργο το δικό μας στο 7ο, αγαπητέ κύριε Αντώνη, όπως καταβάλαμε με μεγάλες προσπάθειες για το 7ο Δημοτικό, το εγκαινίασε ο κύριος Κυρίτσης. Και αυτό δείχνει μια συνέχιση του Δήμου, όποια παράταξη ακολουθήσει. Ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό το πράγμα δείχνει και τη συνέχεια ενός Δήμου. Θα αναφερθώ στα σχολεία που είναι και η ειδικότητά μου, στο φίλο μου τον Μανώλη τον Ζερβό, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί είχαμε και συνεργασία μέσα στο καλοκαίρι για ό,τι μπορούσαμε να πράξουμε. Πολλά σχολεία, όπως ξέρετε και όπως αναφέρθηκε η κυρία Κασιώτη, δεν ήταν έτοιμα. Πολλά σχολεία μας ζήτησαν, και ειδικά τα συγκεκριμένα σχολεία που μπορώ να σας πω είναι όπως το 7ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο είχε συστεγαστεί με το Υποκράτειο Λύκειο τότε. Υπήρξαν μεγάλες ζημιές στην μεταφορά τότε του σχολείου, όταν αποκαταστάθηκε το Υποκράτειο. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 10 μέρες έπρεπε να κάνουμε μια παρέμβαση πολύ δυνατή στο 7ο πάλι και να αποκαταστήσουμε κάποιες ζημιές οι οποίες είχαν προκληθεί. Όπως το 4ο Δημοτικό, το οποίο δεν είχε δεν ήταν κατάλληλο για να υποδεχθεί τα παιδιά του σχολείου πάλι από μεταφορά του 2ου Λυκείου της ΚΟ, το οποίο συστεγαζόταν. Όπως το 1ο Δημοτικό, το οποίο δεν βαφθήκε καθόλου. Όπως το νηπιαγωγείο στην Καρδάμινα, το οποίο τα επιχρήσματα είναι ετοιμόρροπα να πέσουν, είναι έτοιμα να πέσουν. Καταλαβαίνετε και άλλα σχολεία, μπορώ να σας αναφέρω και άλλα σχολεία, όπως το Δημοτικό στο Ζυπάρι και τα λοιπά. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, γιατί υπάρχουν πολλά έργα τα οποία αποκαταστήσαν μέσα 10 μέρες. Το μεγάλο στοίχημα όμως το κέρδισε αυτή η Δημοτική Αρχή με την προσχολική. 190 παιδιά. Μέσα σε 10 μέρες φτιάξαμε και το 8ο νηπιαγωγείο και τις αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ στο Ζυπάρι και σε άλλα σημεία τα οποία δεχτήκαμε την προσχολική, τα οποία από το χρόνο θα είναι προχωρητική και εκεί θα τρέξουμε πάλι για να μπορέσουμε να τα αποκαταστήσουμε όλα τα παιδιά του σχολείου. Βέβαια, θέλω από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω την Γεωργία την Κασιώτη, η οποία ήταν και σε συνεργασία μαζί μου και μαζί της. Είχαμε κάνει μια άψογη δουλειά στο θέμα του καλοκαιριού με τα σχολεία κτλ. Γιατί έτρεξε περισσότερο η κυρία Κασιώτη. Και θέλω να πω ότι ο προπολογισμός με ικανοποιεί ιδιαίτερα στο θέμα των σχολείων και όπως σας είπε θα έρθουν και άλλα έργα που θα ακούσετε σε λίγο για καινούργια σχολεία και νηπιαγωγεία, για καινούργια κτίρια, τα οποία θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο σχολείων, στέγαση σχολείων, για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ψηφίζω τον προπολογισμό. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηχριστοφή. Έλα, κύριε Χατζηχριστοφή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω σε αυτό που είπε και η κυρία Ρούφα, ότι
τουλάχιστον για τον τομέα του ΔΟΠΑΠΣ, ότι αντί ο προϋπολογισμός να είναι τελείως διαχειριστικός από τους υπαλλήλους, θα ήθελα να σας πω ότι ξεκινώντας, ότι έχοντας η ώρα να φτιάξουμε τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΠΣ, έδωσα εντολή σε εισαγωγικά στο τμήμα του οικονομικών να ύστερα από συνεννοήσεις με τα τρία τμήματα να μου δώσουν τις απόψεις τους, προβληματισμούς τους, έτσι ώστε να καταρτήσουμε τον προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο οι υπάλληλοι μου είπαν ότι γίνεται πρώτη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Γιατί συνήθως τα δύο τμήματα, πολιτισμός και αθλητισμός, δεν μιλούσαν μαζί τους, δεν είχαν συνεννόηση και το βγάζανε σαν τύφλο σούρτη, όπως είπε η κυρία Ρούφα. Η διαφοροποίηση με εμάς, τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΠΣ, όπως είπα και στην Οικονομική Επιτροπή που πέρασε ο προϋπολογισμός και στον κύριο Κιάρη, για να προλάβω, λέει ότι εννοείται, κύριε Ζερβέ, επίσης μίλησα επιπροσωπικά για το αναφέρθηκε το όνομά μου, ουδέποτε είπα εγώ ότι τα σχολεία, γιατί η παιδική σταθμή, μάλλον γιατί τα σχολεία δεν αφορούν εμένα, η παιδική σταθμή, είπατε ότι η παιδική σταθμή, αναφέρθηκε το όνομά μου, ότι είπα, η παιδική σταθμή είναι σε άθλια κατάσταση. Ουδέποτε το είπα αυτό και όπως είπα και στον κύριο Κιάρη στην Οικονομική Επιτροπή που πέρασε προϋπολογισμός, είπα ότι προς τιμή σας κάνετε έργο. Εγώ δεν θα βοηθώ να πω τα καλό κείμενα, ούτε τα κακό κείμενα. Εγώ δεν έχω, όπως είπε και ο κύριος Κυρίτσης, εδώ αιμονές. Είμαι ένα νέο παιδί που ήρθα να υπηρετήσω την τοπική αυτοδιοίκηση και θα πω τα μπράβο, αλλά θα πρέπει να αναδείξω κάτι προβληματισμούς που μου δίνουν οι υπηρεσίες και βλέπω μέρα με τη μέρα περνώντας αμέτρητους ώρες το ΠΑΠΣ. Όπως θα ξέρατε, για το παιδικό σταθμό της Κεφάλου, το 2007 με το προεδρικό διάταγμα αριθμό 99, βάζει τις προϋποθέσεις για να διοτηθούν όλοι οι παιδικοί σταθμοί, δίνοντας τους 5 χρόνια για να συμμορφωθούν με τα προαπαιτούμενα. Κάθε χρόνο ο παιδικός σταθμός Κεφάλου, όπως και φέτος, δεν έχει τα προαπαιτούμενα. Άρα το 2022, όταν θα έρθει η ΕΤΑ, θα μας κάνει την άρση της. Την άρση της άδειας καταλληλότητας. Άρα δεν είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όσον αφορά για τα έργα και την πολιτική στάση και στόχευση της νέας δημοτικής αρχής του ΔΟΠΑΠΣ, δεν μας αφήνει μεγάλο περιθώριο η παιδική σταθμή, όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα, τόσα χρόνια. Απλά η διαφορά με εμάς είναι ότι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλα έργα σε τόσο μικρό χρονικό περιθώριο, είναι να, όπως είπα και χθες και λείπατε, θα σας μεταφέρω, ήταν να πάρουν άδειες καταλληλότητας στα γήπεδά μας. Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν και επιτρέψουν να πω λειτουργούν καλά. Ούτε εγώ θα δεχτώ τις δάφνες, διότι βλέποντας καθημερινά βλέπω ότι λειτουργούν καλά από τους υπαλλήλους των παιδικών σταθμών και βέβαια και από εσάς. Δεν έχω πει κάτι το αντίστροφο. Άρα, αυτοί που σας είπαν ότι σας κατηγόρησα, λάθος σας πληροφόρησαν. Ευχαριστώ. Τελειώσετε. Μάλιστα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, έντονα προβληματισμένος από αυτά που ακούω σήμερα και έντονα προβληματισμένος και αυτά που δημήθηκαν και απέφχομαι να μην ξανασυμβούν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να σας πω ότι άκουσα με σεβασμό όλους τους συναδέλφους και όλες τις τοποθετήσεις. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Άκουσα ακόμα και κάποιους ψήθυρους ψυχής σχετικά με το πολιτικό γίγνεσθε του τόπου. Πρέπει να κάνουμε, να ξεκινήσουμε και να ξεπεράσουμε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, για να πούμε, να καταλήξουμε και να ξεπεράσουμε τις εμμονές μας, τις οποίες εμμονές οφείλω να πω ότι δεν μπορεί να τις έχουν δημοτικοί σύμβουλοι των 3 μηνών, των 4 μηνών, που έχουν την διαχείριση της εξουσίας αυτού του τόπου. Πρέπει να πω το εξής πολύ απλό. Είμαστε όλοι κόοι. Εγώ θα ξεκινήσω από τα πολύ απλά και αυτά που λέμε λαϊκά. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε όλοι κόοι και ότι όλοι θέλουμε να δούμε την ΚΟ. Δεν θέλουμε να οχυρωνόμαστε πίσω από τις προσωπικές μας απόψεις, πίσω από τις προσωπικές μας ενδεχομένως εντός εισαγωγικών πολιτικές και να λέμε ότι εγώ είχα δίκιο, εσύ έχεις άδικο, έτσι έπρεπε να έχει γίνει. Ακόμα έχω διαβάσει και πολιτικά σχόλια για κάποια πράγματα που θα μπορούσα να μιλώ για ώρες. Άκουσα σε αυτή την θέση την οποία εξέφρασε και μάλιστα και ο επικεφαλής της δύναμης αλλαγής
που είπε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την κατάθεση των αιμονών που έχουμε και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Το θέμα είναι η κατάθεση των αιμονών, παραλαμβάνω, από πού πηγάζει. Δεν πηγάζει ούτε σε προσωπικό επίπεδο και προς Θεού ο ομιλών. Δεν υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί σε καμία προσωπική αντιπαράθεση και σε προσωπικά ζητήματα. Έχει να κάνει με την πολιτική αντίληψη εντός εισαγωγικών, παραλαμβάνω τη λέξη πολιτική, και κατά πόσο μπορούμε να θεωρηθούμε ως πολιτικά πρόσωπα, κατά πόσο μπορούμε να θεωρηθούμε ότι ασκούμε τέτοιου είδους πολιτική που μπορούμε να επηρεάσουμε ακόμα και σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης ορισμένα πράγματα και ορισμένες καταστάσεις. Όμως, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, άκουσα και με περισσή, επαναλαμβάνω, περίσσεψη και τον εισηγητή της Μίζωνος πλειοψηφίας και την εισηγήτρια της Ίσωνος μειοψηφίας και την εισηγήτρια της Λαϊκής Συσπήρωσης στις θέσεις τους, τις οποίες έχουν εκφράσει. Εγώ θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό να πω ότι η αρχική τοποθέτηση του πρώτου μιλήσεων τους ήταν κάπως αφοριστική πάλι για αυτή την εντός εισαγωγικών δημοτική αρχή που ασκεί την εξουσία από την 1η του Σεπτέμβρη και που έφερε ένα προϋπολογισμό που πρέπει να δώσω. Οφείλω να το κάνω αυτό. Το αισθάνομαι και οφείλω να το κάνω. Συγχαρητήρια στον νεαρό αντιδήμαρχο, στον κύριο Χρυσόπουλο, ο οποίος μετά την απουσία του κυρίου Φερού, ο οποίος επί σειρά ετών στο Δήμο συνέτασε και ήταν ο υπεύθυνος των προϋπολογισμών, εργαζόμενος ο ίδιος σκληρά, το τονίζω, ο ίδιος σκληρά, έκαμε αυτόν τον προϋπολογισμό, τον οποίο σήμερα καλούμεθα να ψηφίσουμε, είχε ενεργό συμμετοχή στη σύνταξη αυτού του προϋπολογισμού, ο οποίος και λογιστικά αλλά και ρεαλιστικά είναι σωστός. Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα ότι εμείς δεν έχουμε προτάσεις, άλλοι δρομολόγησαν τα έργα, όλα τα έκαναν όλοι οι υπόλοιποι, πλην οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Άκουσα μάλιστα ότι φταίμε και για το ΔΥΡΑΣ που δίνουμε 450.000 και δεν δίνουμε το πολιτικό στίγμα. Τις 450.000 βάζω μία παρένθεση, τις έδωσαν, το λέω αυτό, για να ξέρουμε τι λέμε. Να λέμε την αλήθεια στον κοακό λαό και από εκεί και πέρα ας κριθούμε για τις πολιτικές και τις επιλογές που έχει ο καθένας για το ΔΥΡΑΣ. Τις έδωσαν, το τονίζω, για να καλύψουν τις δικές τους τρύπες. Και όποιος θέλει και με βλέπει και ο κύριος Μιλωνάς, εδώ είμαι να το συζητήσω με εκτός αυτούς, δεν είναι του παρόντος. Δεύτερον, άκουσα για τα τρενάκια. Βεβαίως άκουσα και για τα τρενάκια. Τα τρενάκια είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Δημότης το βλέπει. Εμείς τι είμαστε, εκφραστές του Δημότη. Αν θέλουμε να πούμε ότι ζούμε στην πόλη της ΚΟ ή ως εκ των παρόντων ζούμε στην πόλη της ΚΟ, είναι μείζον θέμα τα τρενάκια. Η κυκλοφορία τους και αν δημιουργούν πρόβλημα. Πρέπει να παραδεχθούμε και νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι δημιουργούν πρόβλημα. Τι κάνετε με τα τρενάκια? Ναι, βούλησή μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε την παρουσία αυτού του μέσου σε αυτή την πόλη. Άκουσα ότι δεν έχουμε, λέει, άποψη για τον ενιαίο φορέα τουρισμού. Βεβαίως, ο ενιαίος φορέας τουρισμού, ποιος σας είπε ότι έληξε ποτέ ή πέθανε ποτέ? Δεν είχε πεθάνει ποτέ. Υπήρχε. Μάλιστα έρθε και νόμος και τον αναβίωσε ο νόμος, τον ενιαίο. Το πώς θα τον μετασχηματίσεις είναι θέμα των επόμενων μηνών. Αλλά ο ενιαίος φορέας τουρισμού, θέλετε τι θέλετε, να μπω στη λογική να αποδώσω ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν τα έκανε. Εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Και ούτε θέλω να λέω αυτά και ούτε θέλω να μπαίνω σε αυτές τις λογικές. Η ουσία είναι ότι ο ενιαίος φορέας τουρισμού, να δούμε τι τον κάνουμε, πώς πάμε και πώς βαδίζουμε παρακάτω. Το οποίο έχουμε άποψη, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Μανιάς κάποια πράγματα ορθώς θα τοποθέτησε προχθές στη συνεδρίαση. Άκουσα επίσης ότι τι κάνουμε με τη Βιμέλ. Η Βιμέλ ήρθε. Το ίδιο το ελληνικό δημόσιο έχει καταθέσει αίτηση για ανάκληση της αδείας στο δικαστήριο. Οι δυνατότητες που έχουμε για την Βιμέλ είναι πλέον, θα το πω ευθέως, είναι μηδενικές. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και το τι έχει γίνει είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε και επαναλαμβάνω στην πολιτική μας αντιπαράθεση αν έχουμε
στο βαθμό που έχουμε πολιτική αντιπαράθεση υψής της μορφής, πρέπει επίσης να πούμε και να θυμίσουμε στον Δημότη. 5 χρόνια ήταν η προηγούμενη. Εμείς είμαστε 3,5 μήνες. Και επί μία πενταετία το θέμα της ΒΜΕΛ τι έγινε. Δεν το ξέρω το γιατί δεν έγιναν κάποιες κινήσεις την προηγούμενη πενταετία και ούτε θα απολογηθώ. Για λογαριασμό του Δημότη που μου έδωσε το δικαίωμα να ασκώ σήμερα τη δημοτική εξουσία, πρέπει να δω τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Και το από εδώ και πέρα όμως δεν εξαρτάται ευθέως από τον Δήμο, όταν το ίδιο το κράτος έχει καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο για ανάκληση της αδείας. Τονίζω, το λέω και το κλείνω το θέμα. Πάμε παρακάτω. Τέθηκε και άκουσα θέμα τι κάνουμε με τα σφαγεία. Και βεβαίως με τα σφαγεία είναι ένα οξύ ζήτημα. Πρέπει να δοθεί μια λύση με τα σφαγεία. Και θα δοθεί η λύση με τα σφαγεία. Προσπαθούμε να συνεταιρίσουμε κάποιους ανθρώπους, προκειμένου να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα, κόσμους παραγωγούς, να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα, αν μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτό το σφαγείο. Άλλος πώς, υπάρχει η οδός της εκμίσθωσης του σφαγείου. Άκουσα για τους ομπρελάδες, ότι τι κάνουμε και για τους ομπρελάδες. Βεβαίως. Λησμονούμε ότι άλλαξε η νομοθεσία μέσα στο 19. Λησμονούμε ότι ψηφίστηκε νόμος τον Ιούλιο του 19 και ότι πρόσφατα ψηφίστηκε και έτερος τροποποιητικός νόμος. Να συζητήσω με ομπρελάδες ποια θέματα, όταν το νομικό πλαίσιο είναι ακόμα διευκρίνιστο από πλευράς του ελληνικού δημοσίου. Μην λέμε λοιπόν στο βωμό του να πούμε ή του να αντιπολιτευθούμε, να λέμε λόγια ή κουβέντες. Δεν είναι της παρούσης και δεν είναι επίκαιρα. Τι συζητάμε σήμερα, την έγκριση, αν θα εγκρίνουμε ή δεν θα εγκρίνουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Και τον έχουμε μηδενίσει αυτόν τον προϋπολογισμό. Ομιλών, επειδή υπήρξα, το λέω, σας παρακαλώ, κύριε. Υπήρξα ο πρώτος που μίλησα για ζήτημα στα οικονομικά του Δήμου και το ξαναλέω. Άλλο πράγμα είναι το Ταμείο του Δήμου και άλλο πράγμα είναι ο ισολογισμός του Δήμου. Δεν θα το επαναλάβω, πιστεύω ότι οι δημότες, τουλάχιστον οι δημότες, και επειδή οι πιο πολλοί είναι και ιδιώτες επιχειρηματίες, αντιλαμβάνουν τι θέλω να πω. Ταμείο μπορεί να έχει τεράστιο, το θέμα είναι ποια είναι η πορεία η αναπτυξιακή αυτού του Δήμου. Ακούστε λοιπόν με μία κουβέντα σε ένα λεπτό. Η πορεία η ανεξήγητη αυτού του Δήμου είναι γιατί υπήρχαν, αν θέλετε να σας το πω, αυτά τα πλεονάσματα στα τέλη καθαριότητος και δεν γινόντουσαν επενδύσεις. Γιατί προϋπολόγησαν λοιπόν, το καλούμενο ερώτημα για το Δημότη να απαντηθεί, γιατί το 2017 είχαν προϋπολογίσει έργα 753.000 και έγιναν έργα 218.000 στην καθαριότητα. Γιατί αποδομήθηκε η καθαριότητα. Γιατί το 2017 είχαν προγραμματίσει 1% και δαπανήθηκαν 270.000. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τα δώσουμε, τις απαντήσεις να τις δώσουμε στο Δημότη. Γιατί αποδομήθηκε η καθαριότητα, έφτασε εδώ που έφτασε. Μήπως επειδή υπήρχε μια άλλη πολιτική στόχευση που έλεγε να πάμε στην ιδιωτικοποίηση, δεχτώ. Η δική μας όμως, κυρία Μακρύ, πολιτική βούληση είναι ευθέως να κρατήσουμε, και το ξαναδηλώσαμε, το δημόσιο χαρακτήρα της υπηρεσίας καθαριότητος. Και δεν προβήκαμε συντηρητικά φαινόμενοι σε μειώσεις παρά το πλεόνασμα. Γιατί θέλουμε ουσιαστικά να αναβιώσουμε το στόλο αυτής της υπηρεσίας, γιατί αν δεν αναβιώσεις το στόλο, δεν μπορείς να έχεις τους απαιτούμενους εργαζόμενους. Παραλείπω να πω, ίσως και να κάνω λάθος. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, είμαι νέος. Το λέω και το τονίζω. Αλλά 17 υπαλλήλους από τους 60 που είχαμε τη δυνατότητα, 57, πώς είχαμε δυνατότητα να πάρω, δεν το κάναμε εμείς. Άλλοι το κάνανε. Εμείς μακάρι να μας ρωτούσανε αν θέλαμε να πάρουμε και να τους προλάβουμε τους υπόλοιπους, θα σας έλεγα χθες ναι. Αυτά τα ερωτήματα τα απαντά αυτός ο προϋπολογισμός, τον οποίο καλούμεθα να ψηφίσουμε. Σε αυτήν τη λογική λοιπόν, ναι μεν είναι συντηρητικός, ναι μεν είναι επιφυλακτικός ως προϋπολογισμός, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια. Θα σας πω και για τα σχολεία. Ποια είναι η πολιτική μορφή. Και θα το πω ευθύτατα, πρέπει να το μάθει ο κοακός λαός. Κύριοι, η αρχή των δημοσίων συμβάσεων λέει ότι ένα έργο πάει με τη μορφή του κατεπήγοντος. Όταν το έργο γίνεται εντός 20 ημερών,
όταν το έργο, το ξανατονίζω, γίνεται εντός 20 ημερών από το συμβάν. Ο σεισμός έγινε 21 Ιουλίου του 2017. Το έργο της ανακατασκευής των σχολείων, αν δεν απατώμε, δεν διεκδικώ και πάλι το ξανατονίζω το αλάθητο του Πάπα, έγιναν μετά από αρκετούς μήνες. Πήγε όμως με ποια? Πήγε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και με μειωμένες εκπτώσεις. Αυτό λοιπόν που είπε ο κύριος Δήμαρχος δεν είπε κάτι το οποίο πρέπει να τον κατακρίνουμε. Είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Έφυγε με 12-13% που όλοι ξέρουμε, είναι παγκίνος σε όλο τον γαλλικό λαό, είναι γνωστό ότι τα έργα αυτά δημοπρατούνται με 40-50%. Γιατί να μην υπάρξει, είναι παράλογος ο προβληματισμός, γιατί πήγαν τα έργα με 12% ή γιατί σπάσανε στα 3. Ο 44-12, ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις, προβλέπει, λέω, με τη διαδικασία του ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο το πολύ. Είχε περάσει ένας χρόνος και θα μας έβλαπτε η διαφάνεια των 3 μηνών στην καθυστέρηση του να αναδομήσουμε τα σχολεία. Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Εδώ τίθεται αυτό που λέμε, έχουμε αντίθετη πολιτική άποψη, γι' αυτό και λέμε κατά την άποψή μας και το είπαμε και προεκλογικά, υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι υπάρχει ποινική ευθύνη ή υπάρχει, είναι κάποιος υπεξαιρέτης. Υπάρχει, αυτό λέμε, το απλό. Έχουμε διαφορά στην αντίληψη των πραγμάτων. Έχουμε διαφορά στο πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δημόσια διαφάνεια. Άκουσα ακόμα και για τον πρωτογενή τομέα, που άκουσα χτες που είπαν κάποιοι για τους συνεταιρισμούς ή είπαν κάποιοι για τις γεωτρήσεις. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς κάνουμε την επέκταση του αρδευτικού έργου. Εμείς φτιάχνουμε που παραλάβαμε μία γεννήτρια να δουλεύει, η οποία έσκασε και αυτή αρχές του Σεπτέμβρη. Ήταν ήδη ετοιμόρροπη και ήδη έχουμε βάλει σε λειτουργία τις 2. Ήδη έχουμε παραγγείλει, έχουμε βάλει 2 καινούργιες. Να μπουν τώρα πάνω, ολοκένουργιες, μισό λεπτό. Και προβλέψαμε άλλες 3. Και προβλέψαμε άλλες 3. Είναι κακό αυτό. Είναι κακό αυτό. Βλάφτει το δημότη αυτή η πρόβλεψη? Νομίζω όχι. Νομίζω όχι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, επειδή έγινε και πολλής ντόρος για το θέμα της Αβικό, ακούστε εδώ. Αντί να πηγαίνουμε στην Αβικό, εδώ ολονών μας και του ομιλούν το συμπεριλαμβανομένου, να δούμε πρώτα την ευθύνη σε αυτό που έχουμε. Έχουμε δει την κατάντια μας στο Ινωπιείο. Το Ινωπιείο, όταν το παραλάβαμε, είχε και μηχανήματα, είχε εξοπλισμό μέσα. Σήμερα έχει τίποτα για να το κάνουμε και ένα λαογραφικό μουσείο? Τα έχουν κατακλέψει όλα. Έχουμε αναλογιστεί πότε φύγαν και πού χαθήκαν αυτά τα μηχανήματα και αυτός ο εξοπλισμός. Έχουμε ευθύνη για το ότι τα 70 στρέμματα δόθηκαν με όρους και το ότι δεν έγιναν. Δεν με ενδιαφέρει και το ξανατονίζω και θα το πω για πολλωστή φορά. Ποιος ακριβώς τη φέρει την ευθύνη? Ευθύνη έχουμε στο εξής. Αντί να τσακωνόμαστε ποιος φταίει για τα 70 και να κοιτάμε πίσω, ας δούμε μπροστά. Ας δούμε όλοι μαζί, ας καθίσουμε όλοι μαζί, ας βάλουμε κάτω το κεφάλι, να δούμε τι θα κάνουμε με τη δυτική παραλία της πόλης της ΚΟ, διότι αυτό που βλέπω εγώ, έτσι που ερίζομαι και με αυτήν τη λογική, φταίς εσύ, φταίω εγώ, στο τέλος θα χαθεί η παραλία. Θα χαθούν τα 70 στρέμματα, θα τα δώσουν, εγώ δεν θέλω, επαναλαμβάνω, να αποδίδω αυτού του είδους τις ευθύνες. Ο Δημότης σήμερα ξέρει και αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Ας σκύψουμε λοιπόν το κεφάλι, ας δούμε ότι αυτόν τον προϋπολογισμό που έχουμε, ας τον ψηφίσουμε και από εκεί και πέρα έχουμε μέρες. Είναι μέρες γιορτινές, είναι και μέρες περίσκεψης, είναι και μέρες συμφιλίωσης. Ας καθίσουμε κάτω, ας συζητήσουμε έστω και εξωθεσμικά, να βρούμε εκείνους τους κοινούς τόπους, κύριε Πρόεδρε, που θα μπορέσουμε όλοι μαζί να έρθουμε το νέο έτος σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που με ψηλά το κεφάλι θα βάλουμε τις βασικές διεκδικήσεις αυτού του νησιού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Αρβίθι. Πριν πάμε στην δευτερολογία, παρακαλώ. Όλοι 10 λεπτά μιλήσεις και εσύ 12 λεπτά, κύριε. Πριν πάμε στη δευτερολογία, ήθελα να τοποθετηθώ έστω και 2 λεπτά εγώ, όχι παραπάνω. Λοιπόν, είναι πράγματι κορυφαία στιγμή η ψήφιση σήμερα του προϋπολογισμού του Δήμου της ΚΟ 2020. Η σύνταξη ενός προϋπολογισμού είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
Την έχω ζήσει πολλά χρόνια. Δίνω τα εύσχημα και στην Οικονομική Επιτροπή και στις τεχνικές υπηρεσίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Ο Αντιδήμαρχος είναι στην οικονομική, προϊστάμενος στην Οικονομική Διεύθυνση. Σε μεγάλο βαθμό, ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι υλοποιήσιμος. Ξέρουμε πώς γίνονται και πώς υλοποιούνται οι προϋπολογισμοί. Όλοι εμείς εδώ οι περισσότεροι έχουμε γνώση αυτών των πραγμάτων. Είμαι υπερήφανος γιατί έχω δίπλα μου συνεργάτες, νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, τα οποία μοχθούν κάθε μέρα για να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Και τους συγχαίρω όλους. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο... με μεγάλη ευχή να προχωρήσουμε με το νέο έτος, αγαπημένοι, μονιασμένοι, να συνεργαστούμε για ένα κοινό τόπο. Η πόλη μας, το νησί μας, έχει μεγάλη ανάγκη από συνεργασίες. Πρέπει να φύγουμε όλα τα πολιτικά στην άκρη και να προχωρήσουμε με τις ευχές μας για καλή χρονιά, χρονιά πολλά και να είναι όλοι καλά, με υγεία και χαρά και ειρήνη και γαλήνη στον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τη δευτερολογία στον κύριο Χατζηκαλίμιο. Κύριε Χατζηκαλίμιο, για 3 λεπτά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, να συνεχίσω από εκεί που τελειώσατε την παρέμβασή σας, την τοποθέτησή σας, και να πω ότι στα λόγια, μάλλον μετά από τα λόγια, για κάθε τι που λέμε, ακολουθούν οι πράξεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα λόγια ακολουθούν λόγια που παίρνουν τη θέση των πράξεων και εκεί κρινόμαστε όλοι. Ως Πρόεδρος, καλά κάνετε και εύχεστε και προτρέπετε προς αυτό. Μένει και τη νέα χρονιά να δούμε ότι αυτοί που μονίμως έχουν στο μυαλό τους ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, να αλλάξουν μυαλό και όντως να έχουμε πιο ήρεμες συνεδριάσεις στο 2020. Δύο λόγια μόνο ως δευτερολογία για τον προϋπολογισμό, αυτό καθ' αυτό, γιατί δεν μπορώ παρά να μην παρατηρήσω ότι κάποιοι συνάδελφοι από την πλειοψηφία στις παρεμβάσεις τους δεν είπαν ούτε λέξη για τον προϋπολογισμό και προτίμησαν να κάνουν ένα μίνι απολογισμό της μέχρι τώρα θητεία τους. Εντελώς άκερο δηλαδή, όχι ότι δεν ήταν αρμοδιότητά τους να αναφερθούν. Γι' αυτό λοιπόν, κατά αυτόν τον προϋπολογισμό, οι όποιες τοποθετήσεις έγιναν από τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής δεν πρόσθεσαν τίποτα σε αυτά που ήδη είχαν υποθεί είτε ως εισήγηση από τον κύριο Χρυσόπουλο, είτε στην σχετική συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, είτε στο τεχνικό πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, συζήτηση, είτε στα τέλη που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό. Δεν μας δόθηκε ούτε ένα επιπλέον στοιχείο, ούτε μία επιπλέον παρότρινση, ώστε να πούμε ότι κάτι από αυτό που σκεφτήκαμε, που διατυπώσαμε, μια άποψη που διατύπωσα εγώ ή οι συνάδελφοι από την παράταξή μας εδώ, ότι ήταν λάθος ή ότι δεν ήταν σωστά ζυγισμένοι. Συνεχίζεται να εκπέμπεται ένα μήνυμα πολλαπλών πατημάτων σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα. Ξορκίζεται τα μεγάλα έργα, αλλά ταυτόχρονα μιλάτε για σχεδιασμό πενταετίας. Προτάσετε μόνο την καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα κάνετε αναφορές σε βιολογικούς καθαρισμούς, σε κλειστά γυμναστήρια, σε χωροταξικό σχεδιασμό. Εξακολουθούμε να έχουμε την διαπίστωση ότι δεν έχετε μία συγκεκριμένη στόχευση που προφανώς θα είναι υλοποιήσιμη για ένα έτος. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς εδώ μέσα έχει ζητήσει στην παρούσα συζήτηση του προϋπολογισμού του 2020 ένα σχεδιασμό τετραετίας ή πενταετίας. Αλλά το τι μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο 2020 ήταν κάτι που μπορούσατε να το πείτε και παρόλα αυτά δεν το λέτε. Να κλείσω εδώ, επαναλαμβάνω σε θέση της παράταξής μας ότι καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηκαλίμιο. Κυρία Ρούφα, ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ο Άλμπερτ Καμί, ο μέντορας του υπαρξισμού, αποφαινόμενος για την πολιτική, διατύπωσε την εξής άποψη, ότι στην πολιτική, αν δεν έχεις μέθοδο και χαρακτήρα, είσαι επικίνδυνος. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα μας καταλόγησαν κάποιοι, κάποιος ή κάποιοι, εμμονές. Αν την συνεπή μας στάση όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι την μεταφράζουν ως αιμονή, εμείς να πούμε ότι τον τόπο και τον πονάμε και ότι είμαστε εδώ όχι κατά φεγγάρια και κατά το δοκούν. Μέθοδο, λοιπόν, και χαρακτήρα. Και συνεχίζω την αναφορά μου σε σχέση με τη συνέπεια των λόγων και των έργων, των πρακτικών και των πολιτικών επιλογών, αν μπορούν να υπάρξουν τέτοιες. Στην προχθεσινή συνεδρίαση είπα ότι δεν υπάρχει πουθενά στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η λέξη μόλος, μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο, μεγάλο έργο. Εδόθη μία δικαιολογία ή μία αιτιολογία, για να είμαι πιο επίκης, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Για την συνέπεια των λόγων και των πράξεων και των επιλογών απέναντι στην ίδια την κουακή κοινωνία, σας παραπέμπω να δείτε την συνέντευξη και την παρουσίαση στην οποία ήταν παρόν ο κύριος Νικηταράς επί της πρώτης μας θητείας, που συνυπήρξαμε, αντιδήμαρχος και εκείνος. Εγώ δεν ήμουν τότε ακόμα, αν θυμάμαι, έγινα μεταγενέστερα, που παρουσίασα μαζί με τον Αζωράκο την προμελέτη για τον νέο μόλο. Λοιπόν, και για, τα, και για το ΦΕΚ που υπάρχει και όλα αυτά. Ο Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, θα τοποθετηθείτε μετά, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αρούφα, προχωρήστε, ήδη έχετε 3 λεπτά. Προχωρήστε. Κύριε Πρόεδρε, κάθε φορά που παίρνω το λόγο, μα κάθε φορά συμβαίνει να με διακόπτει κάποιος εξημών. Εσείς. Κάθε φορά. Ωραία, εντάξει. Και αυτό είναι στοιχείο της δημοκρατικής σας λειτουργίας και της αλλεργίας που έχετε απέναντι στην κριτική. Λοιπόν, προχωρήστε, κύριε Αρούφα. Λοιπόν, έχετε υπάρχει ζήτημα σε αυτό που καταθέτετε. Δεν υπάρχει ένα σαφέ στίγμα, το είπα, δεν το επαναλαμβάνω. Εθίχθη όμως και μια άλλη παράμετρος, η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία, από συνάδελφο της μείζωνος μειοψηφίας, ότι δεν υπηρετεί την ισόνομη και την ισόρροπη ανάπτυξη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς, αποτυπώνεται ακριβώς τον τρόπο και στη λειτουργία σας με τα κοινοτικά συμβούλια, τα οποία τα έχετε απαξιώσει, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Για το διάλογο δεν κάνω λόγο, γιατί και προεκλογικά έγινε μια μορφή διαλόγου. Ο σημερινός δήμαρχος απήχε, διότι, λέει, δεν μπορούσε να αναγάγει σε συνομιλητή του τον κύριο Κυρίτση. Τα έργα του οποίου κυρίου Κυρίτση τα ψηφίζετε όλα. Ορίζετε επιτροπές και παραλαμβάνετε αυτά που εμείς, για συγκεκριμένους λόγους, είχαμε καταψηφίσει. Άρα, λοιπόν, επαναλαμβάνω, μέθοδος και χαρακτήρας. Με βάση, λοιπόν, αυτό που είδαμε, μας επαναφέρεται στα ζητήματα τα πολεοδομικά μελέτες που είχαν ακυρωθεί από το 2011 και εγγράφεται στον προϋπολογισμό 1.000 ευρώ για σύνταξη φακέλου. Εγώ αυτό το θεωρώ πραγματικά κοροϊδία και εμπεγμό. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των νομικών προσώπων, παραπέμπω όλους τους συνδημότες μου και τις συνδημότησές μας να μπουν στο διάβγεια και να δούνε τα περί διαφάνειας που επικαλείστε, ότι οι απευθείας αναθέσεις πάνε σύννεφο, βροχή. Αυτό ήταν το νέο που φέρατε, αυτό ήταν το νέο που ευαγγελίζεστε, βροχή. Για τη συνέπεια των λόγων και των έργων στις προγραμματικές
εντός ή εκτός εισαγωγικών δηλώσεις του κυρίου Νικηταρά κατά την ορκομοσία, είχε υποσχεθεί στην Κουακή Κοινωνία ότι 3 του Σεπτέμβρη θα φέρει το θέμα της χωροθέτησης του νέου νοσοκομείου. Εμείς το περιμένουμε. Κύριε Πρόεδρε, με βάση τη δική μας πολιτική αντίληψη και την εμπειρία μας, από όλα όσα ακούσαμε, και επειδή σήμερα μας έβαλε στο κλίμα και ο Γιώργος Οκυρίτσης με τα ποίηματα, θα πω το εξής. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, ως τελική ρίση και να κλείσω, είναι ότι πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Και επειδή μπορεί να είναι αυτή η συνεδρίαση κορυφαία, θέλω να πω προς όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους τούτο. Κάθε συνεδρίαση είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε πολιτική απόφαση κρύπτει και υποκρύπτει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τη ζωή και τον τόπο, για τους πολίτες. Όπως επίσης εξαιρετικά σημαντική ήταν και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη μετάβαση του κυρίου Νικηταρά στην ΕΕΤΑΔΙΑ να μιλήσει μαζί της, που δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουμε τι υποκρύπτει. Ο προϋπολογισμός, κύριε Πρόεδρε, δεν δίνει ελπίδα. Δεν λέει κάτι. Είναι καθαρά διαχειριστικός, μίζερα διαχειριστικός. Και θέλαμε πραγματικά σε αυτόν τον πρώτο σας προϋπολογισμό να είμαστε θετικοί. Το συζητήσαμε μέσα στην παράταξη πολλή ώρα, να δώσουμε αυτό που λέτε, το περιθώριο στη νέα Δημοτική Αρχή να γίνουν πράγματα. Αυτό που μπορούμε να σας υποσχεθούμε αρνούμενοι σήμερα ως παράταξη να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό τούτο που φέρνετε, για τους πολιτικούς λόγους που αναφέραμε, στο περιθώριο του χρόνου που είχαμε, είναι ότι κάθε φορά που θα φαίνεται ένα θέμα το οποίο θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση και το αποδείξαμε άλλωστε αυτό το μικρό διάστημα, εμείς θα υπερψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρούφα. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρόεδρε, το παρατηρείτε κι εσείς μάλλον και το ακούσαμε κι εμείς σήμερα, εγώ από τη δική μου την πλευρά, ότι συνεχίζεται να αναλώνεται μεγάλο κομμάτι της κριτικής που ασκεί κάθε δημοτική παράταξη εδώ μέσα, που αφορά μάλλον τις διαφορές που, μάλλον προσωπικές διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στα μέλη της. Λέω εντάξει, είναι η αρχή ακόμα της δημοτικής θητείας και αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτών των προσωπικών διαφορών που μπορεί να έχουν κάποιοι από τα μέλη ήταν και το απαράδεκτο συμβάν που έγινε στη συνεδρία της Παρασκευής και αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ γιατί μόλις τώρα διάβασα κι εγώ την επιστολή που έστειλε στα μέσα η αγαπητή συνάδελφος η κυρία Πή. Το ξέρει και η ίδια, αλλά το ξέρετε κι εσείς, ότι η λαϊκή συσπήρωση δεν είναι αυτής της τακτικής, δεν επιτίθεται προσωπικά, κρίνει τις δημοτικές παρατάξεις στο σύνολό τους βάσει των πολιτικών τους απόψεων και προτάσεων. Κυρία, και με αυτόν τον Μακρύ, τρόπο προφανώς θα έχουμε και το δικαίωμα και την χρόνο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Είπαμε ότι θα συζητηθεί. Ναι, λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθείτε. Εντάξει, γιατί αν μπούμε σε αλλά θέμα, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, γι' αυτό έχω την ανάγκη να τοποθετηθώ και να πω αυτό. Προφανώς στην επόμενη συνεδρία που θα το φέρετε κι εσείς ως θέμα, θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε κι εμείς από τη δική μας την πλευρά τι θεωρούμε όχι μόνο επίθεση λεκτική, αλλά και τι θεωρούμε ως βία στην καθημερινή πολιτική εφαρμογή και έκφραση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο τώρα, στη σχέση με τον προϋπολογισμό. Αναμενόμενο, αν θέλετε, η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αποδείξει ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός εφαρμόσιμος, ρεαλιστικός κτλ. Εκφράσεις που έχουμε ξανακούσει και από προηγούμενες δημοτικές αρχές στην πρώτη συνεδρίαση κάθε έτους που μιλάμε για τον προϋπολογισμό. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά και το βιωτικό επίπεδο των συνδημοτών μας, αλλά και συνολικότερα της πολιτικής εφαρμογής, είναι αρνητική σε ό,τι αφορά τα λαϊκά συμφέροντα και τα λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς τον καταψηφίζουμε και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε την αντιλαδικότητα αυτής της πολιτικής που φέρνετε κι εσείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία.
Μισό λεπτό, θα κάνω μια υπέρβαση. Η συνάδελφος, η κυρία Βλάχου, δεν μίλησε καθόλου, είχε μια υποχρέωση όλη την ημέρα και ήρθε τώρα να πει χρόνια πολλά μόνο στον κόμμα για ένα λεπτό. Ορίστε, ορίστε κυρία Βλάχου, για ένα λεπτό μόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την παρέκκληση. Τον είχα ζητήσει. Και εμένα μου διέφυγε, κύριε Χιάρη, δεν πειράζει τώρα. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Να ψηφίσουμε. Ζήτησα συγγνώμη και είπα να το δώσω. Αφού δεν θέλετε, δεν το δίνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Χόντρος, κυρία Ρούφα, παρακαλώ. Ο κύριος Χόντρος θέλει να δώσει μια απάντηση σε κάτι που είναι σημαντικό. Λοιπόν. Πρέπει τη διαδικασία, συγγνώμη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ή θα δώσετε. Μην βάζετε διαδικασία, θα τηρήσαμε τη διαδικασία. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ή θα δώσετε τη δυνατότητα σε όσους συναδέλφους μιλήσαμε ή να κλείσει το θέμα εδώ. Δεν γίνεται δηλαδή. Ψηφίζουμε, κύριε Κατά Κιάρη. Περίπτωση να μιλάνε κάποιοι. Όλοι οι συνάδελφοι που μιλήσαν έχουν δικαίωμα δευτερολογία. Ωραία. Όχι μόνο επικεφαλής. Μην το κάνουμε συνέχεια αυτό. Αν κάποιοι συνάδελφοι να δευτερολογήσουν, είναι δικαίωμά του. Εγώ επειδή είναι προχωρημένη τη ώρα και λέω ότι είστε κουρασμένοι να προχωρήσουν. Θέλετε να πάμε δευτερολογία, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ έβαλα ένα θέμα που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς που λέτε. Ή θα δώσετε τη δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να δευτερολογήσουν, να δευτερολογήσουν, ή θα κλείσει εδώ κατόπιν συμφωνίας το θέμα και λοιπόν, θα περάσουμε σε ψηφοφορία. Δεν γίνεται κατά περίπτωση να γίνονται τοποθετήσεις δευτερολογίας. Η πρόταση της δικάς μας παράταξης είναι να κλείσει εδώ πάντως. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλά πράγματα να προσθέσουμε και να απαντήσουμε. Λοιπόν. Ορίστε. Ψηφοφορία, ορίστε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Αυρίδης Παναγιώτης. Βλάχου Σεβαστή. Ζαχαρός Κωνσταντίνος. Ζερβόν Νικόλαος, ναι. Καλούδης Ιωάννης. Ναι. Καμπουράκης Σταμάτιος. Ναι. Καταρζής Σταματία. Ναι. Κασιώτη Γεωργία. Μπανιάς Βασίλειος Αμπών. Μήτρου Εμμανουήλ. Ναι. Βασανικολάκης Γεώργιος. Ναι. Τελίτσι Μισήρη Διονυσία. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης, Χόντρος Κωνσταντίνος, Χρυσόπουλος Αλέξανδρος, Πίστα Μάτιος, Κυρίτσης Γεώργιος, Γερασκλής Δαβίδ, Ζερβός Εμμανουήλ, Κιάρης Μινάς, Κρητικός Αντώνιος, Ζουράκης Απόντες, Παρεσίδης Μαραγδί, Πι Βασιλεία, Χατζηκαλίμιος Μιχαήλ, Ρούφα Έψιμου Ιωάννα, Φραγκούλης Ιωάννης, Μακρύ Κυριακή. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, ψηφίζεται το πρώτο θέμα. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Ψήφιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου ΚΟ, των νομικών πρόσωπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων, ενταγμένων στο Μητρό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος. Ορίστε, κύριε Χρυσόπουλε. Τυπικό είναι το θέμα. Κύριε Πρόεδρε. Τυπικό είναι το θέμα. Καταρχήν, δεν με αφήσατε να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, το προηγούμενο θέμα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που συνεργάστηκαν για τον προϋπολογισμό. Η στοχοθεσία ουσιαστικά των νομικών προσώπων και του Δήμου δείχνει τους μηνιαίους και τους τριμηνιαίους στόχους. Είναι τα ποσά του προϋπολογισμού σε ανάλυση και δείχνει ουσιαστικά πάλι την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί και το τελευταίο και το 12μηνο. Τώρα, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα ΟΠΗ ΔΕΛΤΑ μαζί. Είχε δημιουργηθεί ένα θέμα στην την προηγούμενη περίοδο. Είχαν υποβληθεί διαφορετικά. Τι γίνεται τώρα. Οπότε αυτή τη στιγμή καλούμαστε να ψηφίσουμε όλα τα ΟΠΗ ΔΕΛΤΑ των νομικών προσώπων και το ΟΠΗ ΔΕΛΤΑ του Δήμου που ψηφίστηκε. Το ΟΠΗ ΔΕΛΤΑ του Δήμου αναφέρεται στο πρώτο θέμα. Ψηφίζουμε. Όπως και το προηγούμενο, έτσι, κατά πλειοψηφία πέρασε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να περάσετε όλοι καλά.